Με πολλές επιπτώσεις ήταν η σημερινή για τη Λάρισα από τον Ιάλισο Ρόδου, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας. Δεν είναι τόσο το γεγονός ότι χάθηκε η πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου, όσο το γεγονός ότι χάθηκε για μία ακόμη φορά η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την ομάδα. Κόρνερ για τη Λάρισα. Το εκτελεί και πάλι ο Πάτε. Κάνει το τραβηγμένο. Θα διώξουν όπως αποσυνοδείτες. Να, κεφαλιά και γκολ. 1-0 η Λάρισα στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τον Βαλκάνη. Η θεία δίκη. Δεν έδωσε το πέναλτι ο κύριος Μπούσας, αλλά στη συνέχεια της φάσης ο Βαλκάνης από κοντά μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα του Ιάλισου. Και να η Λάρισα που κάνει το 1-0 στο έκτο λεπτό με τον Βαλκάνη. Πάτε. Δεξιάρχης. Θα κάνει το σουτ. Καλό σουτ. Η μπάλα έφυγε out. Δρακόπουλος. Πάντα Δρακόπουλος. Θα κάνει το σουτ. Καλή η προσωπική του ενέργεια. Χειροκροτείται από τους Λαρισαίους. Η μπάλα out. Κυπριώτης κέρδισε τις κόντρες μες στην μεγάλη περιοχή. Να το σουτ. Στο δοκάρι και γκολ. 1-1 ο Ιάλισος και πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την Λάρισα. Το είχαμε πει ότι είχε πέσει η απόδοση της Λάρισας και να η απάντηση από τους Ροδίτες. Χρυσοστομίδης έκανε το γέμισμα, πήρε την κεφαλιά ο Δρακόπουλος, προσπαθεί ο Ραντοϊκόβιτς, έγινε κάτοχος μπάλα στο σουτ και out. Γκουζώτης έκανε τη σέντρα, προσπαθεί για το σουτ, η κόντρα και out. Φάουλ για τον Ιάλισο, το εκτελέσει ο Λαμπράκης και 1-2. Με τον Μπαριανά, το δεύτερο γκολ του Ιάλισου, ένα γκολ που χειροκροτείται και από τους Λαρισαίους φιλάθλους, υποτικά. Και ο Ιάλισος παίρνει πανηγυρικά την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου. Έγινε η σέντρα. Προσοχή και γκολ. 1-3. Διασυρμός για τη Λάρισα. Πράγμα, τι... Φίλες, φίλοι της Θεσσαλικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, γεια σας από το στάδιο Αλκαζάρ και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας με το Θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Ένα ντέρμπι που ξυπνάει αναμνήσεις από τα παλιά. Εκτελέσκεται το φάουλ από τον Πάτε. Να, η κεφαλιά, out. Η κεφαλιά από τον αρχηγό της Λάρισας, τον Γιάννη Προβίδα. Καλή ευκαιρία για τη Λάρισα στο δεύτερο λεπτό. Εκτέλεται το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Η Ορδανίδη σε θέση βολής. Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία για τα Τρίκαλα να ανοίξουν το σκορ με τον Ιορδανίδη. 20 λεπτό της συνάντησης. Η Λάρισα έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην μπάλα ο Πάτε. Τελικά θα το εκτελέσει. Κάνει το ρυθμένο στο δοκάρι από τον Δρακόπουλο το φάουλ. Ισοφαρίζουν τα δοκάρια οι Λαρισαίοι που επιμένουν με τον Αγορογιάννη για τον Κρούνιτς. Νέο γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Ξάνθης, το σουτ, out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, το σουτ από τον Κώστα Ταξιάρχη. Κρούνιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα πέσει και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τη Λάρισα, θα το κερδίσει ο Κρούνιτς μετά την ωραία παλιά του Πάτε. Μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα να ανοίξει το σκορ στο 25. Ο Γιάννης Προβίδας απέναντι στον Κατσαούνη. Προβίδα στα σουτάρι και γκολ. 1-0 η Λάρισα τα Τρίκαλα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιάννη Προβίδα, του αρχηγού της Λάρισας, και στο Αλκαζάρ γίνεται το Έλενα Δις μετά από πάρα πολύ καιρό. Ελέγχει ο Λαγούγιας. Πάτε με τον Στοϊνόβιτς. Μιλίλοβιτς, Ιορδανίδης, 1-1. Τα Τρίκαλα ισοφαρίζουν αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος από τον Προβίδα με τον Ιορδανίδη. Σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση και το Αλκαζάρ παγώνει. Ο Ιορδανίδης που πήρε αυτή την ωραία πάσα από το συμπαίκτη του μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσαρε. Αυτή τη φορά ο Παπαγιανόπουλος δεν μπόρεσε να αποκρούσει. 34ο λεπτό, 4ο κόρνερ για τη Λάρισα. Εκτελεί ο Πάτε κεφαλιά και έχουμε κόρνερ, νέο κόρνερ. Μοναδική ευκαιρία για τη Λάρισα. Δρακόπουλος. Ωραία παλιά. Το σούτ από τον Προβίδα που βιάστηκε. Μπλόκαρε ο Κατσαούνης. Πάτε. Παλιά για τον Δρακόπουλο. Πήρε εντυπωσιακά την κεφαλιά ο Αγγελόπουλος. Επιμένουν οι Λαρισαίοι. Προβίδας άλλαξε. Να το σούτ. Και η μπάλα έφυγε λίγο out από το δεξί κάθο δοκάρι του Κατσαούνη. Πρώτη καλή ευκαιρία της Λάρισας. Στο δεύτερο ημίχρονο. Αβραμούλης με τον Ντάμπιτς. Γρήγορος ο Ντάμπιτς. Αν και έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ωραία παλιά. Το σούτ. Out. Μεγάλη ευκαιρία για τα Τρίκαλα με το σουτ
του Ζόρανα Στοϊνόβιτς να φεύγει πάνω από το Ζιόντα Δοκάρι της αστείας του Παπαγιανόπουλου. Περιμένει ο Ντάμπιτς και ο Ιορδανίδης. Ντάμπιτς άνοιξε την μπάλα. Έγινε το γέμισμα. Επικίνδυνη στιγμή για τη Λάρισα. Να το σουτ out από τον Ιορδανίδη. Τσακμακίδης. Νέο γέμισμα και πάλι διώχνουν οι Τρικαλινοί. Γίνει το σουτ. Καλό σουτ μπάλα out από τον Κατσάρα. Κρούνιτς. Φάουλ για τη Λάρισα, υποδεικνύει ο κύριος Νότας. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα θα πάρει την Άγουσα προς τα αποδυτήρια. Πρέπει να είναι ο Αγγελόπουλος, ο παίχτης που δέχτηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο φάουλ του Κρούνιτς. Γίνεται το γέμισμα από τον Κατσάρα. Κρούνιτς θα κοπεί, θα διώξουν την Καλλινή. Ο διετής κοιτάει το ρολόι του και αυτή τη στιγμή θα σφυρίξει τη λήξη του Θεσσαλικού Ντέρμπι. Θα βρει ισόπαλες με σκορ 1-1, τη Λάρισα με τα Τρίκαλα. Ένα σκορ πολύ καλό για τους φιλοξενούμενους, όχι όμως και για τους Λαρισαίους που αποχωρούν με σκυμμένο το κεφάλι. Φίλες φίλοι της Θεσσαλικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης από το στάδιο Αλκαζάρ, από τον Αποστόλη Ψαρό που ήταν στην κάμερα και τον Γιώργο Ρούστα που ήταν στην περιγραφή, τις καλύτερες ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Άλλαξε με τον Προβίδα, πολύ όμορφα. Δακόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προβίδας γκολ, 1-3. 1-3 με τον Γιάννη τον Προβίδα και η Λάρισα βρίσκεται πολύ κοντά στο διπλό. Μπήκε μέσα και ο Καλαμάρας, ο αρχηγός των Monsters, που αγκαλιάζει τον Προβίδα. Ωστόσο το μισό γκολ θα πρέπει να χρεωθεί στον Αποστόλη Δρακόπουλο, ο οποίος δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Οι Λαρισαίοι θα πρέπει να παγώσουν το παιχνίδι και με ξαφνικές αντιπιθέσεις, έχοντας τον Γιάννη Προβίδα ως επιθετική αιχμή, να βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κατσάι θα δοκιμάσει το σουτ, δοκάρι και γκολ. 2-3 από αυτήν την προσωπική ενέργεια του Σαλβατόρ Κατσάι. Μπήκε στην προχώρησε και έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε ένα δυνατό σουτ. Έπεσε ο Παπαγιανόπουλος, άρα ευνηδιάστηκε. Τώρα διαμαρτύρεται και στους συμπαίκτες του. Αγορογιάννης για τον Δρακόπουλο. Βλέπετε πόσο στενά μαρκαρισμένοι είναι οι παίχτες. Ωραία παλιά του Δρακόπουλου. Έξυπνο το πλασέ στο δοκάρι. Το σουτ του Πάτε. Άτυχο στη συγκεκριμένη φάση ο Γιάννης Πάτε. Το πλασέ στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Μαλιαρίτσι. Οι Λαρισαίοι που επιμένουν με τον Κρούνιτς. Και πάλι δεν είναι σε offside. Για δούμε τώρα θα είναι τυχερός ο Σλοβαίνος. Προτίμησε το σίγουρο γκολ. Γκολ! 1-0 η Λάρισα με τον Γιάννη Προβίδα. Επιτέλους η τύχη χαμογέλασε στη Λάρισα. Ο Πάτε ενήργησε έξυπνα. Μισό γκολ στον Γιάννη Προβίδα. Από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της δόξας. Πιστεύω ότι ήταν. Στα την μπάλα ο Δρακόπουλος. Ο Ξάνθης αλλάζει ωραία με τον Πάτε, αλλά το πλασέ είναι αδύναμο και δεν προκαλεί καμιά ανησυχία για τον Κοέντα. Αυτή τη φορά με τον Νίκο Σαμλίδη έτοιμο για να εκτελέσει μπάλα εκεί όπου έρχεται ο Μπαλτίδης. Η απόκρουση ξεδέσει για να κάνει το 1-0. Ο Πέτροβιτς και το πραγματοποιεί. Να λοιπόν που ο Απόλλωνας Καλαμαριάς καταφέρνει να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φάση και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των παικτών του δικαιολογημένοι. Από μια στημένη φάση οι γηπεδούχοι καταφέρνουν να ανοίξουν το σκορ με τον Πέτροβιτς. Η αντίδραση των φιλοξενούμενων, η σέντρα του Ξάνθη από την άλλη πλευρά, εκεί όπου γίνεται το δυνατό σούτ, αλλά η μπάλα περνά αρκετά μέτρα out, το δυνατό σούτ από τον Μάζετς. Βρίσκεται η θέση του ο Παλιστρατιλάτης, δίνει τώρα για τον Μπαλτίδη, αυτός έχει χώρο, δοκιμάζει το σούτ, αλλά πολύ ψηλά, out. Κρούνιτς εκτέλεσε, ο Κοέντας πήγε να βγει αλλά γύρισε προς την εστία του. Ρομάζετς με τον Σαμλίδη μπροστά του. Μπάλα φτάνει στον Εξάνθη, το δυνατό σουτ από τον Κρούνιτς μπλοκάρει ο Κοέντας και χειροκροτείται. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το παιχνίδι βολεύει τους γηπεδούχους. Να δούμε τώρα τον Στρατιλάτη που δοκιμάζει το σουτ από μακριά, καλό σουτ. Και ο Λαγωνίδης αμέσως για τον Τόνκοβιτς και πάλι Πέτροβιτς. Αναπτύσσεται με ωραίο τρόπο ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Η σέντρα τώρα, το αυτογκόλ, ναι, πραγματικά αυτογκόλ από τον Κρούνιτς, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Δεν είδε τον Παπαγιανόπουλο, ο οποίος είχε βγει, ήταν μακριά από την εστία του. Και έτσι το μεγάλο δώρο από τον Σίμο Κρούνιτς στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, το 2-0 για τους γηπεδούχους με το αυτογκόλ του Κρούνιτς.
Σπου με αυτό το αυτογκόλ του Κρούνιτς προηγούνται 2-0. Και τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για αυτούς. Το δυνατό σου το όμως η μπάλα νομίζω πως βρήκε στο δοκάρι πριν καταλήξει out. Πολύ καλύτερα ασφαλώς για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος κατά διαστήματα παίζει και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι παίκτες του είναι θαυμάσιος. Περνάει για τον Δρακόπουλο. Προβίδας, ο Αβραμούλης μάλλον, για τον Ξάνθη. Δρακόπουλος, ένα σουτ. Χαλαρά, μια του. Ο Σαμλίδης πάντα. Την μπάλα πέρασε από όλους. Βγαίνει ο Παπαγιανόπουλος, προλαβαίνει τον Μπαλτίδη. Μαζεύει την μπάλα. Πάτε. Από τις αποκρούσεις ευνοείται ο Μάζετς, αλλά το σουτ του και αυτή τη φορά καταλήγει out. Γηπεδούχοι προηγούνται με 2-0. Τώρα η εκτέλεση του φάουλ, η κεφαλιά από τον Λαγωνίδη. Η μπάλα δεν πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή, πρέπει να την έκοψε ο Παπαγιανόπουλος πριν περάσει τη γραμμή. Έτσι το 2-0 παραμένει. Σέντρα τώρα από το Σαμλίδη, η μπάλα στο δοκάρι και με την βοήθεια του Παπαγιανόπουλου, ο οποίος τη βρήκε όσο χρειαζόταν προκειμένου να μην καταλήξει τα δίχτυα του και να μην γίνει το 3-0. Βλέπετε εδώ σε επανάληψη τον τερματοφύλακα της Λάρισας πως αποκρούει και τώρα στην συνέχεια μετά την εκτέλεση του κόρνερ νέα απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο, η σέντρα για τον Μπαλτίδη, ο οποίος καθυστερεί και δίνει τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να διώξουν τότε κάποιος από αυτούς. Ο Ξάνθης, ο Πάτε, τελικά δοκιμάζει πολύ καλό και αναγκάζει τον Κοέντα να διώξει σε κόρνερ, παρότι ήταν πολύ μακριά. Ο Σλοβαίνος αποφάσισε να σουτάρει απευθείας και βλέπετε εδώ πως αναγκάστηκε ο Κοέντας να εκτιναχτεί. Μπάλα έφτασε τώρα στον Τόνκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί και καταφέρνει να περάσει από τον Παυλίδη, φεύγει όμως σε πλάγια. Τώρα κάνει τη σέντρα για τον Πέντροβιτς, μπάλα πέρασε από όλους και καταλήγει out από το κοντινό πλασέ του Άντιτς. Κέρδισε ο Τόνκοβιτς η κεφαλιά από τον Γρηγοριάδη. Νέα σέντρα για τον Πέτροβιτς, η απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο και η μπάλα τώρα μακριά από τον Ξάνθη. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς έφτασε πάρα πολύ κοντά σε ένα τρίτο γκολ, χωρίς όμως να το πετύχει. Να δούμε τώρα τη σέντρα, ήταν εκτός θέσης ο Κοέντας. Πάτε για τον Προβίδα, αφήνει για τον Ξάνθη, πολλοί παίκτες σε μικρό χώρο. Η πάσα τώρα για τον Προβίδα, ο οποίος καθυστερεί. Έρχεται να πει στη φάση και ο Πάτε, κίνδυνος για την εστία του Κοέντα, όμως η μπάλα απομακρύνεται. Κόγλου, Κακόγλου προς τον Πέτροβιτς, σέντρα για τον Τόνκοβιτς, ο οποίος κάνει μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Η εκτέλεση του φάουλ, η απόκρουση από τον Ιγνατιάδη, ο Δρακόπουλος κατεβάζει την μπάλα, το σούτ από τον Αβραμούλη, εύκολα για τον Κοέντα. Βγαίνει τώρα με πολύ δύναμη και κερδίζει την μπάλα ο Λίνδρας. Δίνει αμέσως για τον Πέτροβιτς, αυτός και πάλι για τον Λίνδρα. Από την άλλη πλευρά ανοίγεται ο Τόνκοβιτς. Ο Λίνδρας που δίνει στον Πέτροβιτς, αμέσως στο σούτ, την μπάλα στο πόδι του Παυλίδη. Πιστεύω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Ελπίζω στον χρόνο που απομένει να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί, Λάρισα? Ναι, πιστεύω μπορεί. Είχαμε 2-3 καλές ευκαιρίες. Ελπίζω να ισοφαρίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Στο μεταξύ η Λάρισα είναι στην επίθεση με τον Τσακμακίδη τώρα που μόλις πριν από λίγο πήγε στο παιχνίδι. Απόκρουση από τον Λαγωνίδη, μπλοκάρει την μπάλα ο Κοέντας. Ο Ξάνθης για τον Προβίδα. Προβίδας με τον Ιγνατιάδη κάνει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Αμέσως το γύρισμα, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν που η Λάρισα με τον Ξάνθη μειώνει σε 2-1 σε αυτή την ομορφιά. Σε επανάληψη η σέντρα από τον Μπαξεβάνη και ο Ξάνθης εκεί δεν έχει κανένα. Μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε ο Βασίλης Ξάνθης, τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει μαζί με τους συμπαίκτες του. Και δικαιολογημένα υπήρξαν αρκετές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Η εκτέλεση του φάουλ από το Σαμλίδη για τον Τόνκοβιτς, αυτός στρώνει στον Λίνδρα, το σουτ του οποίου καταλήγει out. Μένω παιχνίδι ανοίγει ουσιαστικά.
η πέμπτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Στη σέντρα οι παίχτες της Καλυθέας, εύκολα ελέγχει ο Παπαγιανόπουλος. Να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Κασμίκ Μέτσικ έχει παρατάξει τους Παπαγιανόπουλο, Κρούνιτσα, Χορογιάννη, Βαλκάνη, Αβραμούλη, Βενέτη, Ξάνθης, που είναι αρχηγός της ομάδας, Μάζετς, Προβίδα, Πάτε και Δρακόπουλο. Ο Σπύρος Λιβαθινός, ο τεχνικός της Καλυθέας, έχει παρατάξει τους Κιούρκο, Γόγολο, Αποστόλου, Γκοβερίνο, Λέκα, Ουέλμπε, Μπασινά, Δημητρίου, Γεωργόπουλο, Κιούρκο, Γιώργο, που είναι αρχηγός της ομάδας, και Κορομπόκη. Πλάγιο Αγορογιάννης για τον Προβίδα. Κατάει την μπάλα. Θα τη χάσει. Γεωργόπουλος προσπάθησε να βρει τον Κιούρκο. Θα κόψουν οι Λαρισαίοι σε θέση offside ο Προβίδας. Μπασινάς, Ουέλμπε, πιέζει ο Αβραμούλης. Βενέτης με το κεφάλι θα διώξει. Προσπαθεί ο Μάζετς. Μπήκε στη φάση και ο Βαλκάνης που επανήλθε καθώς εξέτει ο Βραμούλης. Καλυθέα κλεισμένη στο μισό γήπεδο. Μάζετς. Αβραμούλης διώχνει. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Πάτε, πλάγιο για τη Λάρισα. Ο Πολωνός, ο Μάζετς, δεύτερη εμφάνιση. Η παρθενική του ήταν με την Καλαμαριά. Ψάχνει τον γκολ σήμερα. Ωραία ενέργεια από τον Πάτε. Δεν έχει ευτυχή κατάληξη. Επιμένουν οι Λαρισαίοι με τον Ξάνθη να καθυστερεί. Αγορογιάννης σήκωσε. Διώχνει με το κεφάλι ο Αποστόλου. Κρούνιτς έκανε τη σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον τερματοφύλακα Κιούρκο. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει το φάουλ. Ποιος άλλος από τον Γιάννες Πάτε που έχει καλό πόδι. Θα γίνει η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν πετάχτηκε κανείς. Η μπάλα θα φύγει out. Οι Λαρισαίοι έχουν κερδίσει ένα φάουλ λίγα μετά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κιούρκου. Ετοιμάζει να το εκτελέσει ο Δρακόπουλος. Απευθείας out. Θα γίνει σέντρα. Η προσποίηση φάουλ. Ούτε κάρτα ούτε φάουλ από τον διαιτή, τον κύριο Καρακελίδη. Στη συγκεκριμένη φάση νομίζουμε ότι έσφαλε. Και η Καλυθέα προσπαθεί να απαντήσει με μια αντεπίθεση από τα δεξιά. Με τον Αποστόλου. Μπασινάς. Και πάλι Αποστόλου. Δημητρίου. Δεν πέρασε η παλιά του. Πάτε ελέγχει. Παλιά ωραία για τον Δρακόπουλο. Είναι γρήγορος. Αλλά είναι και μόνος του στην επίθεση. Πάει για βοήθεια ο Μάζετς. Πολωνός πρέπει να κάνει κάτι γρήγορα. Ωραία σέντα κεφαλιά. Άτυχη η Λάρισα στην κεφαλιά του Μάζετς, η μπάλα έφυγε out. Λίγο έξω από την εστία του Κιούρκου. Η πρώτη καλή ευκαιρία της Λάρισας στην εστία της Καλυθέας στο 14ο λεπτό με πρωταγωνιστή τον Σίμο Κρούνιτς. Ριδάς. Κρούνιτς πάτε το σουτ. Λίγο out από την εστία του Κιούρκου. Κόρνερ τελικά, είχαμε την παρέμβαση αμυντικού της Καλυθέας. Να που η Λάρισα σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται απειλητική στην εστία της Καλυθέας. Γιάννη Προβίδα. Κρούνιτς. Έπαιξε το 1-2 με το Μάζετς. Κρούνιτς καθυστέρησε. Δεν έκανε το σουτ. Να το σουτ από γκολ! 1-0 η Λάρισα με τον Μάζετς. Το πρώτο γκολ του Πολωνού. Έγινε το σουτ. Η κόντρα. Άλλαξε πορεία η μπάλα. Ευνηδιάστηκε ο Κιούρκος. Και το 1-0 για τη Λάρισα στο 25. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται έξαλα από τους φιλάθλους της Κερκίδες του Σταδίου. Με τον Μάζετς να δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Το σουτ, η κόντρα, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια από Παγιανόπουλος. Πάγωσε προς στιγμή το Αλκαζάρ. Στο 46 αυτή η ευκαιρία για την Καλυθέα. Το φάουλ. Προσπαθεί ο Προβίδας το σουτ. Γκολ! Από τον Γιάννη Προβίδα σε μια ανύποπτη φάση. Η λύτρωση για τη Λάρισα το 2-0 με τον Γιάννη Προβίδα με αυτό το δυνατό σουτ. Με ένα πολύ δυνατό σουτ έπεσε αλλά δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Κιούρκος. Σε μια ανύποπτη φάση εκεί που δεν περίμενε κανείς, σε μια ξαφνική αντεπίθεση ο Γιάννης Προβίδας δείχνει τη μεγάλη του κλάση. Με ένα δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Καλυθέας. 2-0 η Λάρισα.
Στο 50 και νέοι πανηγυρισμοί στις κερκίδες του Αλκαζάρ. Η Λαρίσα που τώρα θα πρέπει να προσφέρει και θέαμα, απαλλαγμένη από το άγχος των βαθμών, 2-0. Θα πρέπει να γυρίσουν όλα ανάποδα για να πάρει έστω και το βαθμό της οπαλίας η Καλυθέα, αν και έχουμε πολύ χρόνο ακόμη και το ποδόσφαιρο παίζεται μέχρι και το 90, μέχρι και να σφυρίξει καλύτερα ο διαιτητής. Καλυθέα προσπαθεί τώρα στη μεγάλη περιοχή, θα βγει, θα μαζέψει ο Παγιανόπουλος, σταθερός και στο σημερινό παιχνίδι. Κορομπόκης προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Πάντα Κορομπόκης ξέφυγε και τα κατάφερε. Θα τα κάνει όλα μόνος του. Και να το 2-1 για την Καλυθέα. Αμέσως η απάντηση. Για να δούμε και ποιος είναι ο σκόρερ που δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Έπρεπε οι Λαρισαίοι να παγώσουν κάπως το παιχνίδι. Αλλά το γκολ από τον Μπασινά. Το 2-1 από τον Στέφανο Μπασινά. Η Καλυθέα απάντησε αμέσως. Να που η Καλυθέα αρχίζει σιγά σιγά να κάνει αισθητή την παρουσία της στο Αλκαζάρ. Βενέτης θα κόψει, θα απομακρύνει. Εκεί όμως δεν υπάρχει το κέντρο, είναι αποκομμένο η άμυνα από την επίθεση. Βαλκάνης διώχνει, προσπαθεί ο Δρακόπουλος, Προβίδας, Δρακόπουλος. Ωραία για τον Κρούνιτς, αλλά έχουν προλάβει να γυρίσουν οι παίχτες της Καλυθέας. Δρακόπουλος! Σωτήρια η απόκρουση από τον Κιούρκο, κρατάει το 2-1, μοναδική ευκαιρία για τη Λάρισα να πετύχει το τρίτο της τέρμα με τον Αποστόλη Δρακόπουλο. Στάθηκε άτυχος στη συγκεκριμένη φάση, στο 13ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πάντως φαίνεται ότι η εσωτερική αλλαγή που επιχείρησε ο Κμέτσικ περνώντας το παιχνίδι τον Χρυστομίδη μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει και δεύτερη αλλαγή, να βοηθήσει κάπως το κέντρο. Κρούνιτς πολύ πλάγια μέσα στη μεγάλη περιοχή, έκανε τη σέντρα. Δεν έχει τελειώσει η φάση, το σουτ. Σωτήρια η απόκρουση σε κόρνερ από τον Κιούρκο. Στο σουτ που επιχείρησε ο Αποστόλης Δρακόπουλος. Καλή ευκαιρία για τη Λάρισα που έχει κερδίσει κόρνερ. Πιτς. Δρακόπουλος καθυστερεί. Το σουτ από τον Προβίδα. Βλόκαρε και πάλι ο πολύ καλός τροματοφυλάκας Καλυθέας Κιούρκος. Κρατάει το 2-1. Το 8ο που έχει κερδίσει, 34ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, καταδειγμένο. Προσοχή στο δοκάρι. Τυχερός στη συγκεκριμένη φάση ο Παπαγιανόπουλος. Στο δοκάρι χτύπησε η μπάλα, στην κεφαλιά που επιχείρησε ο Γεωργόπουλος. Στη συνέχεια έδιωξαν οι αμυντικοί της Λάρισας, η Καλυθέα που επιμένει και να τα πρώτα σφυρίγματα στο Αλκαζάρ. Δεν δίνει το offside ο επόπτης. Προσπαθεί ο Κιούρκος, έγινε το λάθος. Προβίδας γύρισε καρδιά στην θέση της στο Αλκαζάρ. Καλοταδειγμένο, δεν βγαίνει. Κεφαλιά στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Κάποιον άγιο έχει σήμερα από Παγιανόπουλος. Δεύτερο δοκάρι για την Καλυθέα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Κρούνιτς για τον Προβίδα. Φεύγει από δεξιά ο Αγορογιάννης, το βλέπει ο Προβίδας. Για να δούμε αν θα γίνει η σέντρα από τον Αγορογιάννη. Πράγματι, καλή σέντρα. Διώχνουν με το κεφάλι η αμυντική της Καλυθέας. Το 1-0. Γιαννόπουλος και το 1-0 για τον Πανετολικό με τον Ζαχαρόπουλο. Ο Ζαχαρόπουλος λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στο Αγρίνιο. Στο 27. Ανδρεόπουλος, ο Τσιφούτης αφήσει. Καθυστερεί ο Ανδρεόπουλος, Παπαχρήστου το σουτ. Έγινε η κόντρα και γκολ. 2-0 με το σουτ του Παπαχρήστου. Να λοιπόν που εκεί που λέγαμε ότι η Λάρισα προσπαθούσε για την ισοφάριση, είναι ο νόμος ποδοσφαίρου. Σε αυτή την ανύποπτη φάση ο Παπαχρήστου έκανε το σουτ. Η κόντρα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Παπαγιανόπουλου. Τσιφούτης και πάλι θα κάνει το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά 3-0 με τον Ζαχαρόπουλο, με τον καλημέρα στην επανάληψη. Οι γηπεδούχοι καθαρίζουν το παιχνίδι και διώχνουν από το μυαλό των Λαριζέων κάθε σκέψη για ανατροπή του σκορ. Δεξιά ο Χουρδάρης έχει φύγει πλάγια, τον πιέζει ο Βενέτης, Τσιφούτης. 4-0. 4-0 λοιπόν, ένα τυχερό γκολ.
από τον Ζαχαρόπουλο. Τσιφούτης κάτσε την μπάλα έξυπνα και έβγαλε μπαλιά για τον Ανδριόπουλο από τα αριστερά, σέντρα, κεφαλιά και γκολ, 5-0 με τον Μιλόγεβιτς. Ο Βενέτης, ο Μάζετς, Δρακόπουλος με τον Συναρίδη. Αυτή τη φορά ξέφυγε ο Δρακόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάζετς το σουτ, out. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το σουτ από Δρακόπουλος με τον Συναρίδη. Αυτή τη φορά ξέφυγε ο Δρακόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάζετς το σουτ. Βενέτης ζητάει την μπάλα ο Δρακόπουλος και θα τη δεχτεί. Προσπαθεί να ξεφύγει. Δοκίμασε ένα σουτ με πολύ φάλτσο. Δεν ανησύχησε ο Μήτρου. Φεύγει από δεξιά ο Μπαξεβάνης. Είναι γρήγορος, άνοιξε την μπάλα. Για να δούμε αυτήν την αντεπίθεση για τη Λιάρισα. Ωραία, σέντρα. Να έχει κεφαλιά από τον Δρακόπουλο. Ψιλοκρεμαστή. Out. Κρούνιτς. Ωραία για τον Τζακμακίδη. Έπαιξε το 1-2. Κρούνιτς, ωραία στον Μάζετ. Μισό γκολ. Ο Πολωνός δεν μπόρεσε να πλασάρει. Έπαιξε το 1-2. Κρούνιτς, ωραία στον Μάζετ. Μισό γκολ. Ο Πολωνός δεν μπόρεσε να πλασάρει. Δεν έχει τελειώσει η φάση, αλλά Τζακμακίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ. Έφυγε η μπάλα. Νέο σουτ από τον Μάζετ. Νέο σουτ και δεύτερο, τρίτο. Πανικό στην. Τσακμακίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ, έφυγε η μπάλα, νέο σουτ από τον Μάζες, νέο σουτ και δεύτερο τρίτο. Ξανή αμυντική. Άσαρε, αφέκουσε ο Μήτρου, νέο σουτ, out! Τον Κατσάρα και πάλι Μπαξεβάνης. Έγινε το λάθος. Το σουτ. Στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παπαγιαννόπουλου. Με το Μακ... Δεν νομίζω. Έγινε η σέντρα από τον Βενέτη. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Δρακόπουλος, το σουτ! Έβαλε το χέρι του και πέναλτι. Σωστά ο διαιτητής, αν και με καθυστέρηση, έδειξε το πέναλτι και θα δείξει και κόκκινη κάρτα στον αρχηγό, τον Ταυλαρίδη. Ο Ταυλαρίδης λοιπόν θα πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με αυτό το πέναλτι που κέρδισαν οι Λαρισαίοι. Ο Γιώργος Αγωγιάννης, 31 ετών, το σουτ και γκολ! Γκολ με τον Γιώργο Αγωγιάννη με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ο Αγωγιάννης που πηγαίνει στον πάγκο, στον Κασμίρ Κμέτσικ, ο οποίος γίνεται ένα κουβάρι με τους παίχτες του. Να λοιπόν που η υπεροχή της Λάρισας καρποφόρησε στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Αγωγιάννη. Ένα το κόρνερ για τη Λάρισα θα το εκτελέσει ο Δρακόπουλος με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι. Να κεφαλιά, γκολ! Από τον Βενέτη. Το πρώτο γκολ του Τάσου Βενέτη και αυτός με τη σειρά του θα δώσει τα εύσημα στον Πολωνό τεχνικό, τον Κασμίρ Κμέτσικ. 2-0 η Λάρισα με το εύστοχο χτύπημα, με την εύστοχη κεφαλιά του Τάσου Βενέτη. Να και με το Θανάση τον Γουλούλη. Καθάρισε όμως τη φάση ο Κατσάρας. Έχει χώρο μπροστά του από τη δεξιά πλευρά. Έδωσε και πάλι στον Μάζετς. Κρούνιτς έδωσε σε offside, τερατέτ, γκολ! Από τον Κρούνιτς, 3-0 η Λάρισα. Να λοιπόν που ο Μάζετς βρήκε τον Κρούνιτς, αυτός στόπαρε, μπήκε στην μεγάλη περιοχή και πλάσαρε σωστά τον εξερχόμενο Μήτρου και έκανε το 3-0 στο 25 του δευτέρου ημιχρόνου. Και ο Μάζετς τώρα από την αριστερή πλευρά. Ωραία παλιά για τον Δρακόπουλο. Πάτησε πολύ ωραία το σούτ από τον Ξάνθη. Κόντρα. Παλιά για τον Άλεξιτς μες στη μεγάλη περιοχή. Πέναλτι. Πέναλτι υποδεικνύει ο κύριος Πούφλης. Την παρέμβαση του Βενέτη πάνω στον Άλεξιτς. Ευκαιρία για τη Δράμα να μειώσει το σκορ με το πέναλτι που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Αλεξανδρίδης απέναντι από τον Παπαγιαννόπουλο. Γκολ. 3-1 λοιπόν, μειώνει ο Αλεξανδρίδης με το ωραίο χτύπημα απέναντι. Έχει ανοίξει ένα διάλογο εκεί με τον Ιφαντήρη. Το φάλο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Ξάνθη στον Τσακμακίδη. Κρούνιτς από τα δεξιά. Έκανε τη σέντρα, καλή σέντρα. Προσπάθησε για την κεφαλιά ο Δρακόπουλος ενώ ο Μήτρου μπερδεύτηκε με το αμυντικό. Αλλά εκεί που πήγε η κεφαλιά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του. Τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του, θα πρέπει να την κρατήσει καθώς είναι όλοι offside. Ωραία ενέργεια και όχι τελικά. Λάσαρε αλλά απέκρουσαν. Ο Μήτρου με τους αμυντικούς του στα corner. Ο Δρακόπουλος που είδε τους συμπαίκτες του να είναι στο offside, ξεκίνησε μια ατομική προσπάθεια. Μπήκε σε μεγάλη περιοχή, πλάσαρε. Αλλά η παρέμβαση του Μήτρου και των αμυντικών του οδήγησε την μπάλα corner. Έχουμε ακόμη 4 λεπτά. Ο Δρακόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή.
Πλάσαρε, απέκουσε σωτήρια ο Μήτρου για δεύτερη φορά τον Δρακόπουλο, έγινε η σέντρα. Εκτός θέσης ο Μήτρου πρόλαβαν, έδιωξαν οι αμυντικοί της Δράμας. Δεν παρακολουθούσε λόγω στάτευσης και της προπονήσης. Ο Κατσάρας τώρα πάτησε και πάλι ο Δρακόπουλος, και πάλι ο Προβίδας, Δρακόπουλος στη σέντρα, μπλόκαρε ο Μήτρου. Ο Ξάνθης στον Γκρούνιτς, Τσακμακίδης, μισό γκολ στον Ξάνθη, Λάσαρε αλλά out. Πέμπτο λεπτό της συνάντησης, αυτό το φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάννης Μακίδης, κάνει μια μπαλιά προωθημένη για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος κάνει το κοντρόλ, δοκάρει μπαλά, μια πολύ καλή ευκαιρία για την Λάρισα, μόλις το πέμπτο λεπτό της συνάντησης, ύστερα από αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Γιάννης Μακίδης, προωθημένο για τον Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλος έκανε το κοντρόλ με το στήθος, έκανε αμέσως και το σουτ, την μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Καλούδη και στη συνέχεια διώχθηκε μακριά από τους συμπαίκτες του. Ο Ζιάκας έχει την μπάλα, κάνει ένα δυνατό σουτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα του. Ο Τελίδης φεύγει από τον Μπαξεβάνη, κάνει την σέντρα. Εκεί όμως δεν βρίσκεται κανείς, μόνο ο Γουάνκα αρκετά μακριά. Ετοιμάζεται, κάνει τη σέντρα ο Γουάνκα. Η μπάλα φτάνει τον Τασίλβα. Τασίλβα το σουτ, πολύ ωραίο στο δοκάρι. Ξανά σουτ δεύτερο από τον Γούση και είναι το 2-0. Ύστερα από αυτό το σουτ του Ντασίλβα, το οποίο βρήκε τον κάθε ειδοκό του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, συνεπαναφορά και μόνος του ο Γούσης από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0 για τον Παναργιακό στο 38 λεπτό της συνάντησης. Γιάννης Αγμακίδης, ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις. Ο Καλούδης δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Προσπαθεί ο Δρακόπουλος να προλάβει, αλλά με δεύτερη προσπάθεια ο Καλούδης μπλοκάρει την μπαλά. Γιάννης Αγμακίδης, σέντρα. Ξάνθης προσπαθεί την κεφαλιά. Μπαξεβάνης κάνει το σουτ. Μπαξεβάνης. Ήταν πολύ καλό το σουτ του Μπαξεβάνης στο 3ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 48 λεπτό. Αλλά η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το κάθετο δεκάρι του Καλούδη. Ενώ στην επίθεση βρίσκεται ο Άργος. Ένα σουτ και είναι το 3-0 για το Άργος. Ένα σουτ από τον Κατεμή, τον οποίο μάρκαρε ο Μάρτζετς. Ο Μάρτζετς δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Ο Κατεμής έκανε ένα ψιλοκρεμαστό σουτ. Ο Παπαγιανόπουλος έμεινε στήλη άλατος και η μπάλα πέρασε από πάνω του, κατέληξε στα δίχτυα του. Έγινε το 3-0 για τον Παναργιακό στο 12ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ξάνθης μια μπαλιά για τον Προβίδα. Ο Προβίδας, ο οποίος μπαίνει μόνο στη μεγάλη περιοχή, ετοιμάζεται για τον πλασέ. Περνάει τον τερματοφύλακα, κάνει τον πλασέ και η μπάλα δεν είναι γκολ, γιατί το έκανε την προβολή ο Γιαννίδης και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Μία που έμεινε. Ο Ντάσιλβα είναι απευθείας στη μαφάουλ, στο δοκάρι το κάθετο του Παπαγιανόπουλου και στη συνέχεια ο Χρυσοστομίδης διώχνει σε κόρνερ. Ο Χρυσοστομίδης προσπαθεί να βρει κάποια μαρκάρι στο συμπέκτη του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βρίσκει τον Δρακόπουλο, ο Δρακόπουλος κάνει κοντρόλ, δίνει στον Ξάνθη, Δρακόπουλος και πάλι. Δρακόπουλος κάνει το σουτ, πολύ ωραίο το σουτ, αλλά η μπάλα περνάει πλάγι out, δίπλα από τα δοκάρια του Καλούδη. Καραμάνος. Μια μπροστινή μπαλιά για τον Κατεμή που βγαίνει από πίσω. Περνάει η μπάλα και από τον Παπαγιανόπουλο και είναι το 4-0. Ο Παπαγιανόπουλος έκανε ένα ολέθριο λάθος. Έκανε την έξοδο, δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Άφησε την μπάλα να περάσει ο Κατεμής. Πέρασε και από τον Παπαγιανόπουλο και στη συνέχεια το πλασέ ήταν εύκολο. Το 4-0 στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Παίρνει διαστάσεις τριάμβου αυτή η νίκη για το Άργος. Αβραμούλης κέρδισε την μπάλα. Μάρζετς. Ο Μάρζετς κάνει μια σέντρα και είναι ο Δρακόπουλος. Ο Δρακόπουλος κάνει την κεφαλιά και είναι. Η μπάλα περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Καλούδη. Ακόμη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Στο 86ο λεπτό της συνάντησης. Πίσω η μπάλα για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης με τη μία για τον Προβίδα. Ο Προβίδας περνάει τον τερματοφύλακα Καλούδη. Προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, αλλά ο Καλούδης τελικά είναι αυτός που διώνει την μπάλα σε ακόμη ένα κόρνο για την ομάδα της Λάρισας. Η Λάρισα έχει. Πάτε εκτελεί, είναι πάντα το κάρια η μπάλα του Κοντοβά, out. Δεν και ο Καλπάκης προς την μπάλα. Εκτελεί ο Τσέρβης απευθείας, ο Παγιανόπουλος δεν θα φινιδιαστεί, θα πέσει στη γωνία του και θα μπλοκάρει. Η φάση αυτή στο 30 λεπτό για την ομάδα της νίκης. Τσουκαλάς για τον Τσέρβης. Έβγαλε τη σέντρα ο Σέρβος, εκεί είναι ο Χατζηδάκης. Χατζηδάκης θα πιάσει το σουτ πάνω στα πόδια του Βαλκάνη μπάλα. Διώχνουν τα πόδια μακριά ο Παγιανόπουλος, καλή προσπάθεια αυτή για την νίκη, στο 37, το μακρινό σουτ, η μπάλα μόλις πάνω τα δοκάρια. Το σουτ του Καλπάκη, στη συνέχεια της φάσης, η νίκη φτάνει πολύ κοντά στον γκολ, πολύ καλό σουτ του Καλπάκη, η μπάλα πέρασε, πάνω από τα δοκάρια,
του Παπαγιανόπουλου στο 37. Τσουκαλάς, Μπαλιάγα με στην περιοχή, θέλει να κάνει στο βαθιάς, δεν μπορεί εκεί. Η προβολή και το κόρνερ. Και βλέπουμε τώρα τις δυνάμεις των ΜΑΤ να αποθούν τους φιλάθλους της νίκης. Έχουμε τα επεισόδια δυστυχώς στην κερκίδα. Δεν ξέρουμε τον λόγο. Καθώς βλέπουμε ότι έρχονται και άλλοι φιλάθλοι της Λάρισας στο γήπεδο. Προφανώς για να προστατευτούν αυτοί οι φιλάθλοι και να μην υπάρξουν οι εντεκρίσεις από τις δύο πλευρές. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ αποθούν τους φιλάθλους της νίκης, περιορίζουν πίσω από το πέταλο. Στην περιοχή η μπάλα. Η κεφαλιά. Να το σου του Σέροβιτς. Η μπάλα θα φύγει ελάχιστα έξω από τα δοκάρια. Ένα πολύ καλό σου του Σέρτζαν Σέροβιτς. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάνει νίκη. Στο 9ο λεπτό του δευτέρου ημιχρονού να ανοίξει το σκορ. Το πολύ καλό σου του Σέρτζαν Σέροβιτς. Η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω από τη συμβολή των δοκαριών. Το 0-0 ανάμεσα στη νίκη Βόλου και στη Λάρισα παραμένει. Τσέροβιτς. Τσέροβιτς κατά μέσα προσπάθεια. Τσέροβιτς. Προσπαθεί έξω από την περιοχή ο Τσέροβιτς. Καλπάκης. Το μακρινό σου του Καλπάκη. Παφιάς. Η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νέα μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Γιάννης Παφιάς. Στο σου του Καλπάκη. Κασιούρας. Ράντισιτς. Το γέμισμα για τον Παφιά. Παφιάς το σουτ. Παπαγιανόπουλος θα μπλοκάρει. Νέα ευκαιρία για τον Παφιά στο 18. Κατσάρας. Ωραία παλιά του Κατσάρα. Απευθείας σουτ. Κόρνερ. Από τον Κοντοβά. Το πολύ καλό σουτ από τον Δρακόπουλο. Έχει δυνατά πόδια ο Καλπάκης. Αλλά δεν είναι σε μια θέση. Καλπάκης θα κάνει το σούτ, η κόντρα, η μπάλα θα φύγει ελάχιστα από τη συμβολή των δοκαριών. Κόρνερ. Πλασαριστά λοιπόν. Πιστεύω ότι είδαμε ένα... Το ξαφνικό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παπαγιανόπουλου, η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Άρη στο 10. Το τρίτο κόρνερ για τον Άρη θα εκτελέσει ο Μπορμπόκης, καλοτραβηγμένο, κεφαλιά και το 0-1 με τον Ιωζίδη. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Παπαγιανόπουλου. Πάρα πολλοί κόσμος εκτέλεσε ο Πάτε, συναγερμός εκεί, πανικός, δεν μπορεί να παρέμβει κάποιος Λαρισαίος. Παυλίδης, ωραία παλιά. Μαυρόπουλος γλίστρησε, σηκώθηκε και κάνει τη σέντρα. Ναι, κεφαλιά, σωτήρια η απόκρουση και κόρνερ. Σωτήρια η απόκρουση από τον Κατεργιανάκη. Κρουνίτς. Ωραία παλιά για τον Δρακόπουλο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Δρακόπουλος έχει φύγει πολύ πλάγια. Θα πέσει το έδαφος, πέναλτι. Υποδεικνύει ο κύριος Νταχαλής. Πολύ έξυπνα ο Δρακόπουλος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και την κατάλληλη στιγμή έπεσε στο έδαφος. Ο Γιάννης Προβίδας θα είναι ο εκτελεστής του πέναλτι. Προβίδας απέναντι στον Κατεργιανάκη θα εκτελέσει και απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Άρη. Κρατάει το 0 για την εστία του. Πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η ευκαιρία. Πάρα πολλοί κόσμος στην εστία του Κατεργιανάκη. Καλοτραβηγμένο. Άστοχη έξοδος από τον τερματοφύλακα του Άρη. Αλλά η μπάλα έφυγε out. Για τον Μπορμπόκη από δεξιά έκανε τη σέντρα. Με δυσκολία έδιωξε σε κόρνερ ο Παπαγιανόπουλος. Ταξιάρχης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα ανατραπεί. Δεύτερο πέναλτι. Σωστή υπόδειξη του κυρίου Τζαχαλή. Την τελευταία στιγμή τσίμπησε την μπάλα ο ταξιάρχης. Έπεσε στα πόδια του ο Μητσόπουλος. Καταφανέστατο πέναλτι. Δεν δίστασε να το δώσει ο διαιτητής. Έτοιμοι να πανηγυρίσουν οι Λαρισαίοι. Πάτε απέναντι στον Κατεργιανάκη. Το σουτ. Και δεύτερη φορά απεκρούει ο τροματοφύλακας του Άρη. Εξελίσσεται σε μορφή του αγώνα. Ο Κατεργιανάκης απέκρουσε δύο πέναλτι. Ένα του Γιάννη Προβίδα και ένα του Γιάννες Πάτε. Έγινε η σέντρα από την Λάρισα. Γκολ! 1-1 σε μια ανύποπτη φάση με τον Βασίλη Ξάνθη.
Έγινε η σέντρα από αριστερά. Ο Ξάνθης ξεχασμένος στο δεύτερο δοκάρι πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κατεργιαννάκη που αυτή τη φορά δεν στάθηκε τυχερός. Νομίζω ότι... Μπορμπόκης εκτελεί, μπλόκαρε ο Παπαγιανόπουλος. Μπορμπόκης θα το εκτελέσει, κεφαλιά και σωτήρια η απόκρουση από τον Παπαγιανόπουλο σε κόρνερ. Στην παιχνίδι. Μούτλης Κασεκτελή δίνει την μπάλα στον αρχηγό της ομάδας της Καστοριάς, τον Γατόπουλο, ο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον Κατσάρα, αποφεύγει, κάνει τη σέντρα, εκεί όμως ο Παπαγιανόπουλος δεν έχει πρόβλημα, πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Okay, Μαυρόπουλος έχει την μπάλα για την Λάρισα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σέντρα του Μαυρόπουλου στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου σπρώχνεται ο ένας παίκτης της Λάρισας, αλλά τελικά ο διαιτής συνάντησης δεν δείχνει κάτι. Ξάνθης δίνει για τον Παυλίδη, ο οποίος προωθήθηκε. Μάζετς προς την παλιά του Δρακόπουλου, προσπαθεί για το κοντρόλ, Παυλίδης, ξανά Δρακόπουλος, σούτ, αλλά προλαβαίνουν οι αμυντικοί της Καστοριάς και μεταξύ και διώχνουν την μπάλα. Ξάνθης νέα σέντρα, Λαμπαρτζόκας αυτή τη φορά βγαίνει και μπλοκάρει. Ο Δρακόπουλος για τον Ξάνθη, σούτ του Ξάνθη, δυνατό, η μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του Μπαρτζόκα. Η Καστοριά τώρα έχει βγει στην αντεπίθεση, ο Γατόπουλος ανοίγει εκεί που κινείται ο Τσαγκόπουλος, σέντρα, κεφαλιά, τελικά ο Κατσάρας και στη συνέχεια ο Παγιανόπουλος. Έτσι λοιπόν, ο κανείς δεν έχει κάποια τίποτα μπροστά του, σέντρα, μπροστινή παλιά, Δρακόπουλος και δίδει Ξάνθη, σούτ, η μπάλα όμως ακετά πάνω από τα δοκάρια του Μπαρτζόκα. Σαμουηλίδης για το Γατόπουλο, περνάει η μπάλα, γίνεται ένα σούτ, όμως δεν είναι τόσο δυνατό όσο θα χρειαζόταν. Έτσι ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εύκολα μπλοκάρει την μπάλα στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Η Λάρισα, η οποία στα τελευταία λεπτά έχει βγει αρκετά, βγαίνει αρκετά ξανά στην αντεπίθεση. Μαυρόπουλος, προβίδα, σουτ, η μπάλα κοντράρει πάνω σε αντίπαλο αμυντικό και στη συνέχεια κάνει και το φάουλ ο Γιάννης ο Προβίδας. Και πάλι η Λάρισα με τον Γκρούνιτς προσπαθεί να βρει τον Δρακόπουλο. Αυτός για τον Ξάνθη, σουτ του Ξάνθη, όμως η μπάλα περνάει αρκετά μακριά από την εστία του Μπαρτζόκα. Δρακόπουλος με τη μία για τον Γκρούνιτς. Ο Γκρούνιτς ο οποίος έχει μπροστά του μόνο τον Βόλτσι. Ο Γκρούνιτς προσπαθεί να αποφύγει και τον Βόλτσι. Τελικά κρατάει σέντρα. Εκεί όπου φτάνει ο Δρακόπουλος, ο Δρακόπουλος μια δύναμη όμως κεφαλιά καθώς δεν περίμενε την μπάλα. Και έτσι λοιπόν η Λάρισα χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μετά από αυτή την αδύναμη κεφαλιά του Δρακόπουλου. Ο Μπαρτζόκας εύκολα μπλόκαρε. Τελευταία λεπτά το παιχνίδι έχει γίνει πολύ καλύτερο. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να πετύχουν κάποιο γκολ. Τόσο η Λάρισα όσο και η Καστοριά είχαν κάποιες πολλές ευκαιρίες όπως και τώρα. Ο Γιάννης ο Προβίδας κάνει το πλασέ, αλλά ο Μπαρτζόκας πέφτει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Μια πολύ καλή φάση για τη Λάρισα. Ο Γιάννης ο Προβίδας έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ. Μετά από τη σέντρα που έκανε ο Γιώργος Αγωρογιάννης, η μπάλα όμως την απεκρούστηκε από τον τερματοφύλακα της Καστοριάς και έτσι λοιπόν η Λάρισα κέρδισε ακόμα ένα κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο Αποστόλης Δρακόπουλος θα είναι εκτελεστής αυτού του κόρνερ. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, βρίσκεται ο Ξάνθης, κεφαλιά πρώτη, δεύτερη κεφαλιά στο δοκάρι η μπάλα, στη ρίζα του δοκαριού. Μετά από τη δεύτερη κεφαλιά του Μιχάλη Βαλκάνη, η Λάρισα δεν κατάφερε να κάνει το 1-0. Ήταν η πολύ καλή ευκαιρία, η καλύτερη του αγώνα βεβαίως. Αυτός ο Γκρούνιτς προσπαθεί να περάσει κάποιος αντιπάλους του, δίνει για τον Προβίδα. Ο Προβίδας μόνος του έτοιμος με την κατοκόλ και είναι το 1-0 για τη Λάρισα, 0-1 καλύτερα. Ο Γιάννης ο Προβίδας, η χρυσή αλλαγή του Ζόραν Πάποβιτς, πέρασε πολύ όμορφα, έκανε ένα πλασέ. Και έτσι λοιπόν στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 71ο λεπτό της συνάντησης, ανοίγει το σκορ για τη Λάρισα με τον Γιάννη Προβίδα. Ο Δρακόπουλος, ο οποίος τρέχει να προλάβει την παλιά που του έγινε, την προλαβαίνει, έχει χώρο μπροστά του, κάνει τη σιρτή παλιά για τον Προβίδα, αυτός κρατάει, κάνει και το σουτ, η μπάλα όμως περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Μπαρτζόκα και τελικά η Λάρισα βγαίνει στην αντεπίθεση, 4 παίκτες της Λάρισας με 3 της Καστοριάς. Ο Κατσάρας είναι αυτός που έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του, δίνει για τον Κρούνιτς, ο Κρούνιτς έχει χώρο μπροστά του, κάνει το σουτ, η μπάλα όμως στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Έτσι λοιπόν η Λάρισα 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της και ο Κατσάρας απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Προϋποθέσεις αντεπίθεση για τη Λάρισα, ο Κρούνιτς δίνει για τον Προβίδα, ο οποίος βγαίνει μόνος του απέναντι από τον τερματοφύλακα Μπαρτζόκα. Κάνει και το σουτ, αλλά εύκολα ο Μπαρτζόκας, δεν ήταν καλό το σουτ όπως θα ήθελε ο Προβίδας, εύκολα ο Μπαρτζόκας μπλοκάρει την μπάλα. Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι η Λάρισα βγαίνει συχνά πυκνά σε αντεπιθέσεις και θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ.
Η Καστοριά προσπαθεί να πετύχει κάτι καλό. Σε αυτή τη φάση μπαίνει ο Καλαμπούκας μέσα στην περιοχή του Παπαγιανόπουλου, γυρίζει. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος όμως πέφτει στα πόδια του Τίρνα και μπλοκάρει. Και είναι το κόλ για την Καστοριά. Σε μια φάση που δεν έδειχνε ότι η Καστοριά θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό, ο Τίρνας με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή του Γιώργου Παπαγιανόπουλου κάνει το 1-1, ένα λεπτό πριν τελειώσει η συνάντηση. Κάναμε ένα καλό. Το φάλε εκτελέστηκε γρήγορα για τη Λάρισα. Έγινε η σέντρα, το σούτ από τον Ξάνθη και μπλόκαρε τελευταία στιγμή ο Νικολαίδης την παρέμβαση του Ραντοϊκόβιτς. Πολύ καλή ευκαιρία για τη Λάρισα να ανοίξει το σκορ στο 17. Ταξιάρχης Μαυρόπουλος έκανε τη σέντρα. Να η κεφαλιά από τον Ξάνθη. Προσπαθεί ο Ραντοϊκόβιτς, είναι πέναλτι. Αν είναι δυνατόν, δείχνει επιθετικό φάουλ ο διαιτητής ο κύριος Μαρίνος. Ο Ραντοϊκόβιτς που σμπρώχτηκε και στη συνέχεια έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είχαμε και ένα σίγουρο πέναλτι. Αντωνάκος παλιά για τον Ντρέλα. Να η κεφαλιά και αυτή τη φορά είναι το 0-1. 0-1 για την Ελευσίνα στο 28. Παγώνει το Αλκαζάρ. Χρούνιτς έχει χώρο μπροστά του. Προσπαθεί να παίξει το 1-2. Πάντα Χρούνιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλάσαρε. Σωτήρια η απόκρουση του Νικολαίδη. Τυχερός στη συγκεκριμένη φάση ο τροματοφύλακας Ελευσίνας. Ο Χρούνιτς δεν κατάφερε από κοντά να ισοφαρίσει. 42ο λεπτό. Η Λάρισα έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Θα το εκτελέσει ο Σλοβαίνος ο Γιάννης Ζοπάτε που έχει πολύ καλό πόδι. Όλη η Ελευσίνα στη μεγάλη περιοχή του Νικολαίδη. Πάτε ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Καλό γκολ! 1-1 η Λάρισα με τον Σλοβαίνο τον Πάτε που έχει πολύ καλό πόδι. Είναι άριστος στην εκτέλεση των φάουλ. Και ένα λοιπόν το 1-1 για την Λάρισα με τον Γιάννης Πάτε με απευθείας χτύπημα φάουλ. Ναι, ήμουν. Συνάντησης φάουλ για την Λάρισα. Θα το εκτελέσει ο Χρούνιτς. Λασαριστά για τον Μαυρόπουλο. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μαυρόπουλος πάτησε. Προσπαθεί για το σουτ. Κάποιος Λαρισαίος δεν μπορεί να το κάνει τελικά ο Χρούνιτς. Ναι, τώρα το shoot out. Πάνω από τον Ζώτη Αδοκάρη του Νικολαίδη. Καλή ευκαιρία για τη Λάρισα στο 50. Ζητάει ο Χρούνιτς και θα τη δεχθεί στη μεγάλη περιοχή. Μαυρόπουλος, ωραία σέντρα. Προσπάθησε ο Ξάνθης. Παραλίγο ένα επικίνδυνο γύρισμα από τον Χατζηδημητρίου. Το πλάγιο για τη Λάρισα που έχει μπει δυνατά στο δεύτερο μήχρονο και πιέζει. Μαυρόπουλος, ταξιάρχης. Ωραία ενέργεια από τον Τακμακίδη και ωραία σέντρα. Κόρνερ. Κατσάρας, Χρυσοστομίδης σήκωσε. Θα λίγο να γίνει το λάθος. Κόρνερ τελικά. Τέταρτο κόρνερ και πάλι με τον Χρυσοστομίδη. Να η κεφαλιά. Η μπάλα out. Τακμακίδης καθυστερεί. Χρυσοστομίδης. Η σέντρα. Κατά λάθος γύρισε προς τα πίσω, μπλόκαρε όμως ο Νικολαίδης. Ο Τρούλης ήταν ο παίχτης που γύρισε επικίνδυνα την μπάλα πίσω. Σε θέση offside ήταν ο Ποδαράς. Έγινε η σέντρα, βγήκε, μπλόκαρε ο Παπαγιανόπουλος. Σωστομίδης καθυστερεί. Τσακμακίδης. Η σέντρα προσπάθησε το σούτ και σωτήρια θα μπλοκάρει ο Νικολαίδης. Τυχερός ήταν και σε καλή θέση το σούτ από τον Γκρούνιτς που τα βάζει με την ατυχία του. 83ο λεπτό στο Αλκαζάρ. Η αγωνία έχει ανέβει στο κατακόρυφο. Φάουλ για τη Λάιτσα. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Χρυσοστομίδης με πολύ φάλτσο. Απέκουσε γκολ! 2-1 για τη Λάρισα. Με τον Αβραμούλη. Η χρυσή αλλαγή του Ζόρα Μπάμποβιτς έχει σηκώσει το σημαδάκι του ο επόπτης. Αν είναι δυνατόν. Τον έχει υποδείξει σαν offside. Όλη η Λάρισα έχει πέσει πάνω στον επόπτη. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Μου φαίνεται. Μαυρόπουλος προσπάθησε για την κεφαλιά. Το σουτ. Νέο σουτ. Άτυχη η Λάρισα. Ξάνθης προσπαθεί. Σωστομίδης για τον Δημήτρη τον Τζακμακίδη. Χρούνιτς. Έπεσε. Είναι πέναλτι. Αν είναι δυνατόν. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο κύριος Μαρίνος. Σήμερα όλοι είδα. Περεκκίδηση είχε την μπάλα, σέντρα, εύκολα στα χέρια του Παπαγιανόπουλου. Δεν μπορεί να κλείψει την μπάλα όμως, συνεχίζει ο κρύος.
περνάει, δίνει δίπλα. Σέντρα στο δοκάρι μπάλα. Μετά από αυτή τη σέντρα σου του Χασιώτη, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Παυλίδης είναι ο εκτελεστής για τον Δρακόπουλο, με το σίδος τόνι για τον ταξιάρχη. Θα κρατάει την μπάλα, δίνει πίσω στον Κουζιώτη, σέντρα του Κουζιώτη, κεφαλιά από τον Δρακόπουλο και η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι. Έτσι λοιπόν η Λάρισα στο 31ο λεπτό της συνάντησης είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Κουζιώτης έκανε τη σέντρα, ο Δρακόπουλος πήδηξε, έκανε πολύ όμορφη κεφαλιά η οποία όμως πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Μαυρίδη. Ταξιάρχης μπροστά. Κρούνης κερδίζει. Μπαλιά για τον Δρακόπουλο. Ο Δρακόπουλος ο οποίος γυρίζει πίσω στον Πάτε, δυνατό σου του Πάτε. Η μπάλα περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Μαυρίδη. Έτσι λοιπόν, μέσα σε δύο λεπτά, στο 32ο λεπτό της συνάντησης αυτή η ευκαιρία, κερδίζει την μπάλα. Κάνει και μια μπροστινή μπαλιά για τον Κρούνιτς. Τέσσερις παίκτες της Λάρισας, σέντρα του Κρούνιτς, στο δεύτερο δοκάρι εκεί όπου κινεί ο ταξιάρχης. Αρκετά δυνατή όμως. Τελικά ο ταξιάρχης προλαβαίνει και κάνει και το κοντρόλ. Νέα σέντρα. Περνάει μπάλα για τον Κρούνιτς, όμως βγαίνει ο Μαυρίδης και μπλοκάρει. Ο Κρούνιτς δεν κατάφερε να κάνει τον πλασέ. Έτσι λοιπόν, στο 41ο λεπτό της συνάντησης, ο Κρούνιτς δεν κατάφερε να κάνει τον πλασέ και βέβαια το 0-2 ο Μαυρίδης βγήκε και μπλόκαρε. Μαρτσέλο για τον Τσανφίλογλου, έχει μπροστά το Βενέτη. Τσανφίλογλου προσπαθεί να περάσει. Πολύ όμορφη προσποίηση, σέντρα. Εκεί βρίσκεται όμως ο Κουζιώτης και διώκει στη συνέχεια ο Αβραμούλης πιο μακριά. Όμως συνεχίζουν, επιμένουν οι ΕΔΣΕΗ. Νέα σέντρα, offside υποδεικνύεται στο δεύτερο δοκάρι. Ο Δρακόπουλος μπροστά για το ταξιάρι, προλαβαίνει και κλέβει την μπάλα. Κρατάει μπροστινή μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που κινεί το πάτε, αλλά τελικά προλαβαίνουν και δύο χρηματικοί της έδεσας. Μπροστινή μπαλιά, Παυλίδης προλαβαίνει, Μαρτσέλο όμως είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα. Δίνει δίπλα για τον Τζαφίλογλου, περνάει το Βενέτη Τζαφίλογλου. Ο Βενέτης όμως προλαβαίνει και πέφτει στα πόδια του ΕΔΣΕΟ επιθετικού και τελικά διώχνει σε κόρνερ. Αλλαγή παιχνιδιού, πολύ όμορφα. Γυρίζει πίσω για τον Τζαφίλογλου, Τζαφίλογλου σουτ, κοντράρει μπάλα σε πολλά πόδια και τελικά ο Παπαγιανόπουλος μπλοκάρει και δέχεται και το επιθετικό φάουλ. Το υποδεικνύει γρήγορα ο διαιτητής συνάντησης, ο κύριος Τριανταφύλλης. Ενώ υπάρχει και μια κίτρινη κάρτα πάνω στο Μαρτσέλο. Το φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Σταφυλίδης. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος δεν δυσκολεύεται. Το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Παυλίδης δυνατά. Με το στήθος προσπάθησε να την πάρει ο Δρακόπουλος. Έπεσε και για την κόντρα. Ο Σταφυλίδης άνοιξε για τον Τζανφίλογλου. Ο Τζανφίλογλου ο οποίος κάνει το πλασέ και είναι το 1-1. Για μια φάση την οποία διαμαρτύρονται οι Λαρισαίοι παίχτες. Όμως ο Τζανφίλογλου ήταν αυτός που έκανε το 1-1. Βγαίνει γρήγορα, κερδίζει την μπάλα για τον Κουζιώτη, αυτός για τον Κρούνιτς. Μπροστινή παλιά για τον Πάτε, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Πάτε. Ετοιμάζεται για τον πλασέ, καθυστερεί. Τελικά ήταν λάθος ο πλασέ. Πρόλαβε ο Σταφυλίδης, έβαλε την κόντρα και είναι το κόρνερ. Έτσι λοιπόν η Λάρισα έφτασε πολύ κοντά στο 2-1. Αλλά ο Πάτε καθυστέρησε απελπιστικά. Ο Σταφυλίδης πρόλαβε, έβαλε την κόντρα και τελικά κατέληξε κόρνερ η μπάλα. Πάτε. Σέντρα. Εκεί βρίσκεται ο Κρούνιτς, περνάει μπάλα, κεφαλιά και τελικά μόλις δίπλα από τα δοκάρια του Μαυρίδη και πάλι στην κεφαλιά ο Αβραμούλης. Μαρκάρεται από δύο παίχτες και δεν δίνει φάουλ ο διαιτητής. Ο διαιτητής ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο, ο κύριος Τριανταφύλλης, έχει αλλάξει άρδιν τα σφυρίγματά του. Και ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, ο οποίος πέφτει στη γωνία του και διώχνει το σούτ αυτό του Σαφιλίδη. Ο διαιτητής βέβαια σφυρίζει να διακοπεί το παιχνίδι. Από τον Κρούνης για τον Πάτε. Το σούτ στο 6, ανοίγει το σκορ εδώ στην έδρα. Ο Διοδρακόπουλος απευθείας το φάουλ και πέφτει ο Κυριακούλης, μπλοκάρει. Έτσι λοιπόν η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας στο 8ο λεπτό της συνάντησης. Πάτε. Ο Πάτε ετοιμάζεται, κάνει και το σούτ. Η μπάλα όμως στην αγκαλιά του Κυριακούλη. Ο Εβίτη παίρνει κάποια μέτρα φορά, εκτελεί. Ο Παυλίδης το πρώτο δοκάρι διώχνει. Κιούρκας απευθείας στο σούτ, αλλά πολύ ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Ο Πάτε έκανε το λάθος. Ο Κατσάρας όμως προσπαθεί να κόψει, τελικά δεν τα καταφέρνει. Ο Στάθης κρατάει, κάνει και το πλασέ. Ο Παπαγιανόπουλος όμως δεν ευνηδιάζεται. Ταξιάρχης για τον Παυλίδη.
Ο Παυλίδης ένα δυνατό σουτ από μακριά. Η μπάλα, αν και αναπήδησε αρκετές φορές, τελικά έφτασε τα χέρια του Κυριακούλη. Δεν ευνηδιάστηκε. Γκουζιώτης για τον Κρούνιτς. Αυτός αφήνει. Δρακόπουλος για τον Γκουζιώτη και πάλι. Τα δεξιά, σέντρα του Γκουζιώτη. Εκεί που κινείται ο Δρακόπουλος, τελικά όμως προλαβαίνει και διώχνει η αμυντική. Συνεχίζεται η φάση. Χρυσοστομίδης, νέα σέντρα. Τελικά ο Παντάς με το στήθος γυρίζει πολύ όμορφα στον τερματοφύλακα του Κυριακούλη. Περιμένει την υπόδειξη διετή. Δρακόπουλος εκτελεί πάνω στα χέρια του Κυριακούλη. Με δεύτερη προσπάθεια ο Κυριακούλης μπλοκάρει την μπάλα πρώτου Χρυσοστομίδη. Έτσι λοιπόν αυτό που λέγαμε, ότι ο Δρακόπουλος είναι πολύ καλός εκτελεστής φάουλ. Γυρίζει στον Κουζιώτη. Αυτός διστάζει να κάνει τη σέντρα. Έχει μπροστά τον Ιωσιφίδη. Κρατάει. Προσπαθεί για τη σέντρα. Αλλάζει παιχνίδι και που κινείται ο Χρυσοστομίδης. Χρυσοστομίδης για το Ραντοϊκόβιτς. Αυτός στον Πάτε. Ο Πάτε έχει χώρο μπροστά του, κάνει το σουτ, περνάει μπάλα από τον Κυριακούλη και τελικά είναι out. Έτσι λοιπόν, στο 32ο λεπτό της συνάντησης, από αυτό το σουτ του Πάτε, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Κυριακούλη. Κιούρκας. Μαρκάρεται από τον Κρούνιτς. Ανοίγει για τον Εβίντη. Έχει μπροστά του ο Θεόπουλος τον Παπαδόπουλο, προσπαθεί να αποφύγει. Καταφέρει να κάνει τη σέντρα, εκεί βρίσκεται μόνος ο Παύλοβιτς, απεκρύει ο κ. Παπαγιανόπουλος σωτήρια. Έτσι λοιπόν, η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα στο 31ο λεπτό της συνάντησης από αυτή τη σέντρα του Εβίντη, την αδράνεια των αμυντικών της Λάρισας, το γρήγορο σουτ του Παύλοβιτς αλλά και την υπέροχη απέκρουση του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, ο οποίος έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Πιστεύω να είχαμε... Μην αντάγεται λοιπόν το πλάγιο, Χρυσοστομίδης παίρνει την κεφαλιά με τα κουνάκια ο Ραντοϊκός για τον Πάτε, σέντρα ο Πάτε πάνω στους αμυντικούς και ο Μπαντάς είναι αυτός που προσπαθεί να διώξει. Χρυσοστομίδης, νέα σέντρα για τον Δρακόπουλο, αυτός με το στήθος πίσω στο Ραντοϊκόβιτς, το σούτ όμως είναι χλιαρό. Δίπλα, Παπαευθυμίου, σέντρα. Εκεί ο Ιωσιφίδης πιάνει την κεφαλιά, αλλά ο Παπαγιανόπουλος για ακόμη μια φορά είναι αυτός που σώζει τη Λάρισα. Για τον Μάζετς, μαρκάρεται από δύο αντιπάλους αμυντικούς. Χρυσοστομίδης, Ταξιάρχης, Κρούνιτς. Έπαιξαν πολύ όμορφο το τρίγωνο οι παίχτες της Λάρισας. Κρούνιτς κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Δρακόπουλο, αυτός με τη μία για τον Μάζετς, δυνατό σουτ του Μάζετς. Ο Κυριακούλης τελικά εντυπωσιακά διώχνει την μπάλα και στη συνέχεια η ομάδα της Λάρισας κερδίζει ένα φάουλ. Χρυσοστομίδης. Η μπάλα περνάει, ο Ξάνθης πολύ έξυπνα άφησε να περάσει μπάλα, πήδηξε και πάνω από τον Κατσούλη. Ξάνθης είναι μόνος του. Κάνει μια σέντρα συρτή, εκεί όμως που βρίσκεται μόνο η αντίπαλη αμυντική και ενώ έχει αρκετό χώρο μπροστά του. Περνάει η μπάλα και πάλι Ξάνθης. Ανοίγει για τον Μάρζες, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Προσπαθεί για το σούτ, αλλά προλαβαίνει από πίσω ο Αβραμόπουλος. Τσιμπάει την μπάλα και βέβαια διώχνει στη συνέχεια ο Κυριακούλης μακριά. Εβίντη. Αυτός για τον Αβραμόπουλο, σούτ του Αβραμόπουλου. Η μπάλα αλλάζει πορεία από τα πόδια του Παυλίδη, αλλά ο κύριος Παπαγιανόπουλος τελικά καταφέρνει και αλλάζει για αυτός πορεία στο σώμα του και μπλοκάρει την μπάλα. Στο 38 λεπτό δευτέρου, Δρακόπουλος απευθείας λίγο πάνω από την εστία του Κυριακούλη. Παπαδόπουλος, Σαΐτης, έχει χώρο μπροστά του, κάνει και το δυνατό σουτ και ο Παπαγιανόπουλος για ακόμη μια φορά διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ταξιάρχης, ένα ψαλιδάκι το οποίο πιάνει ο Τσαχμακίδης, όμως χτυπάει πάνω στους αμυντικούς της Καρδίτσας και τελικά το δεύτερο σουτ του Κρούνης παίρνει αρκετά πάνω από την εστία του Κυριακούλη. Κατσάρας, λάθος συνεννόηση, Παπαευθυμίου βγαίνει, Παύλοβιτς. Δυνατό σου του Παύλοβιτς. Η μπάλα όμως περνάει λίγο πάνω από την εστία του Παπαγιανόπουλου. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το λάθος που έκαναν οι αμυντικοί της Λάρισας και ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις του αγώνα, η Καρδίτσα είχε ευκαιρία να πετύχει αυτή τον γκολ και να πάρει τη νίκη. Λυπάμαι για το... Από τον Βατμανίδη και τον Χρυσοστομίδη, τελικά Βατμανίδης. Νέα σέντρα, εκεί που βρίσκεται προβολή, αλλά τελικά ο Πεμπές δεν κατάφερε να πετύχει κάτι καλό. Μπροστά για τον Γιάννη Προβίδα. Ο Προβίδας ο οποίος μονομαχεί με τον Ντασίλβα, τελικά Προβίδας κερδίζει. Μπαίνει και μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κάνει και ένα σούτ, αλλά τελικά ο Τσακίρης πέφτει και μπλοκάρει. Έτσι λοιπόν, στο 5ο λεπτό της συνάντησης, η πρώτη ευκαιρία για τη Λάρισα. Παυλίδης. Μπροστά για τον Προβίδα, περνάει η μπάλα, ο Προβίδας έχει κάνει και το σούτ, αλλά τελικά δεν ήταν όσο καλό θα ήθελε και η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Σακίρη. Πίσω για τον Άγκο. Αυτός για τον Πεμπέ, κεφαλιά Αντεμάρ, ο Αντεμάρ προσπαθεί και είναι το πέναλτι. Ύστερα από αυτή την ανατροπή του Βαλκάνη, όπως δείχνει ο κύριος Ευθυμιάδης του συνδέσμου δράμας,
Έτσι λοιπόν, στο ένατο λεπτό της συνάντησης, ο Πανσεραϊκός έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Όπως είπες, είπαμε μακριά. Συνοπαίχτης ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε πριν από λίγα λεπτά ο Αντεμάρ. Παίρνει φόρα, σουτάρει και τελικά το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα ο Πανσεραϊκός στο 10ο μόλις λεπτό ανοίγει το σκορ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιοβάνοβιτς. Για τον Μάζετς. Αυτός μπροστά για τον Ταξιάρχη, κεφαλιά πίσω για τον Γκουζότη. Σου του Γκουζότη, περνάει η μπάλα όμως παράλληλα από την εστία του Τσακυρίδη και τελικά καταλήγει πλάγι out. Στα για τον Προβίδα, τελικά ο Πλίτσης είναι αυτός που κερδίζει, Γιοβάνοβιτς. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια αντεπιθέσεις διαρκές, Γιοβάνοβιτς σου, τελικά όμως out. Ο Γκουζότης θα εκτελέσει το foul. Στο δεύτερο δοκάρι, Προβίδας προσπαθεί την κεφαλιά, Πλίτσης, τελικά Μάζετς. Προσπαθεί για το σουτ, κάνει το σουτ, το Τσακυρίδης όμως εύκολα. Ναι, Μαυρόπουλο όμως γίνει ο Ντασίλβα και με το στήθος κλέβει. Για τον Γιοβάνοβιτς, πολύ όμορφη η μπαλιά. Ο Γιοβάνοβιτς στη σέντρα, εκεί όμως περνάει η μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Γιώργου Παπαγιονόπουλου. Αυτό στο κέντρο για τον Κοτάκο. Ο Κοτάκος έχει χώρο. Αποφεύγει πολύ όμορφα ένα αντίπαλό του. Κάνει και το δυνατό σουτ, όμως η μπάλα περνάει μακριά από την εστία. Στην ύμπαλιά του Κατσάρα κάθεται για τον Μαυρόπουλο. Απευθείας σέντρα του Μαυρόπουλου. Προβίδας προσπαθεί για τον Βλασέ. Τελικά όμως δεν το καταφέρει να κάνει την προβολή όπως θέλει. Νέο σου του Κουζιώτη πάνω από την εστία του Τσακυρίδη. Χτίζει Κοτάκος για τον Κουζιώτη. Αυτός προσπαθεί να αποφύγει από τον αντίπαλό του. Τελικά καταφέρει να κρατήσει την μπάλα. Δίνει για Ταξιάρχη. Δυνατό σου Ταξιάρχη. Όμως η μπάλα κοντράρει πάνω στον Ντασίλβα. 41 το λεπτό της συνάντησης. Ο Αργυρίου θα εκτελέσει το φάουλ. Εκεί την κεφαλιά ο Ντασίλβα. Ο Γκουζιώτης είναι αυτός που περνάει και έχει χώρο μπροστά του. Κάνει ένα σούτ όμως, βάζει πολύ όμορφα το πόδι ο Μεσέρδης. Κόρνερ αυτό, πάμε με τον Υπηρώτη. Περνάει μπάλα κεφαλιά, αλλά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος μπλοκάρει. Σέντρα του Χρυσοστομίδη για τον Προβίδα. Παίρνει την κεφαλιά ο Προβίδας, Μάρζες. Δυνατό σούτ όμως, η μπάλα δίπλα από την εστία του Τσακυρίδη. 28 λεπτό, αυτό το φάουλ για την ομάδα του Πανσεραϊκού, Ντασίλβα. Ο Παπαγιανόπουλος και τελικά αφού χτυπάει στη ρίζα του δοκαριού καταλήγει out. Μετά από την κανονική έναρξη του αγώνα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή ο διαιτητής έχει καλέσει τον παρατηρητή κοντά του και τα λένε. Ενώ οι δύο επόπτες βρίσκονται στη σέντρα μαζί με τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας αλλά και του Εδεσαϊκού. Τι ξεκίνησε τελικά ο αγώνας, ο τρίτος μεταξύ του Εδεσαϊκού και της Λάρισας, έστω και αν οι συνθήκες δεν είναι οι καλύτερες προκειμένου να διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι, αλλά οι δύο φορές οι προηγούμενες, λόγω ομίχλης, έχουν προβληματίσει έντονα τους Λαρισαίους, αλλά βέβαια και τους Εδεσαίους, καθώς οι δύο ομάδες συνεχίζουν το πρωτάθλημα με ένα παιχνίδι λιγότερο. Βρισκόμαστε στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Ο Κρούνιτς είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Ο διαιτητής, ο κύριος Χρονόπουλος, δείχνει που να στηθεί σωστά το τείχος. Κρούνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, καλοτραβηγμένο και πετάγεται εντυπωσιακά ο Τόλιος στη γωνία του και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Αυτός ανοίγει για τον Σαμόλη, λάθος μπαλιά, τελικά τα καταφέρουν μπροστά για τον Χασιώτη, όμως βγαίνει ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος και μπλοκάρει πριν ο Μαρτσέλο τελικά γίνει επικίνδυνος για την εστία της Λάρισας. Εκτελείται το φάουλ, ο Παπαγιανόπουλος λάθος, εκεί βρίσκεται ο Χασιώτης ο οποίος κάνει το πλασέ, αλλά δεν είναι καθόλου καλό. Η μπάλα περνάει αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Λαρισαίου τροματοφύλακα. Χρυσοστομίδης για τον Κρούνης που κινείται στο χώρο του κέντρου. Ο Κρούνης αλλάζει πολύ όμορφο παιχνίδι, εκεί που είναι ο Προβίδας. Προβίδας κάνει το σουτ, καθόλου καλό όμως, ψηλά πάνω από την εστία του Τόλιου. Ο Ζαμούλης δίπλα στο Σταφυλίδη. Έχει χώρο Σταφυλίδης, Παυλίδης μπροστά του. Σταφυλίδης μπροστά, τελικά ο Παπαγιανόπουλος βγαίνει και μπλοκάρει μπροστά από τον Τζανφίλογλου. Η καλύτερη ευκαιρία για τον Εδεσαϊκό στο 13ο λεπτό της συνάντησης. Ο Τζανφίλογλου όμως δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Γιώργο Παπαγιανόπουλο που έπεσε στα πόδια του και μπλόκαρε. Μα δεν νομίζω, όλο θα γίνει. Τουλάχιστον μέχρι το ημίχρονο. Προβίδας κεφαλιά για τον Μαυρόπουλο. Λουτσιάνο κάνει το λάθος. Ο Μαυρόπουλος κερδίζει. Κάνει και το σούτο. Τόλιος όμως πέφτει στη γωνία του και μπλοκάρει. Ο διαιτητής υποδεικνύει να εκτελεστεί.
εκτελείται και τελικά είναι το γκολ. Είναι το γκολ το 1-0 για τη Λάρισα. Ο Ντάριος Μάρτες με απευθείας εκτέλεση φάουλ κάνει το 0-1 στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Πέρυσι έχει να κάνει αγιασμό τουλάχιστον 4 χρόνια. Μήπως ήρθε η ώρα να ζητήσετε και εσείς από τον πρόεδρο να γίνει αγιασμό στο τμήμα. Κάνει τη σέντρα σουτ με το κεφάλι ο Μαρτσέλο και το 1-0. Το μακριά σουτ και γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Βραζιλιάνο τον Μαρτσέλο που φτάνει τα 10 με τον Εδεσαϊκό φέτος. Από μακρινή απόσταση σούταρε, νίξε τον Παγιανόπουλο. Εδεσαϊκός Λάρισα 2-0 στο 36. Για τον Χρυσοστομίδη που ήταν αμαρκάριστος και πάλι Μάρζετς. Κρούνιτς ελευθερώνεται, σουτάρι και απογειώνεται, ο Τόλιος πετάει την μπάλα κόρνερ. Που πλασάρει τον Παγιανόπουλο και 3-0. Ένα υπέροχο γκολ από τον Βαγγέλη τον Κρύο, τον αρχηγό του Εδεσαϊκού. Πάσα του Σαμόλη, Κρύος πλασέ, Εδεσαϊκός Λάρισα 3-0 στο 83. Μαυρόπουλος είναι μέσα στην περιοχή, γυρίζει πίσω. Γύρω στον Κουζώτη, έχει χώρο, κάνει το σουτ και η μπάλα περνάει δίπλα από την εστία του Χωσάδα. Η πρώτη καλή στιγμή για τη Λάρισα μόλις στο 3ο λεπτό της συνάντησης, ύστερα από αυτό το σουτ του Φώτη Κουζιώτη. Γιακόβλεβιτς και Γκίτσης μένουν πάνω από την μπάλα. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό της συνάντησης. Γκίτσης εκτελεί. Ο Αβραμούλης είναι αυτός που διώχνει. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του προχθέντου του Εθνικού Αστέρα. Δεν είναι σε θέση offside όπως λέει ο επόπτης. Γκόλε. Ετοιμάζεται για το σουτ. Νάσης με γροθιές. Μαυρόπουλος πιο μακριά. Έτσι λύεται αυτή η πολιορκία για την εστία του Παναγιώτη Νάση. Μια αντεπίθεση της Λάρισας, 3-3, είναι 3 επιθετική με 3 αμυντική. Ο Κρούνης προσπαθεί να αποβγεί, δεν τα καταφέρνει. Μάρτζες έχει χώρο και αυτός μπροστά του. Ετοιμάζεται για το σουτ, το κάνει ο Χωσάδας όμως εύκολα. Το σουτ δεν ήταν τόσο δυνατό όσο θα έπρεπε. Ο Μάρτζες, ο οποίος έχει μπροστά του το μεσολόγγι, αλλάζει παιχνίδι για τον Βενέτη που βγήκε μπροστά. Ο Βενέτης κάνει ένα σουτ, καλό πάνω στο Χωσάδα όμως. Δεν ευνηδιάστηκε ο τερματοφύλακας της αθηναϊκής ομάδας. Ο Τριανταφύλου τελικά είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Να βρίσκεται κοντά του και ο ένας Τριανταφύλου μπροστά. Εκεί που βιδάει ο γκολ τελικά είναι το 0-1 για την ομάδα του Εθνικού Αστέρα. Είναι ο Γκίτσης, πέρασε η μπάλα τόσο από τον Άση όσο και από τον Γκόλε. Ο Γκίτσης που ακολουθούσε τη φάση στο δεύτερο δοκάρι πλάσαρε και έκανε το 0-1 στο 300 λεπτό της συνάντησης. Έτσι λοιπόν με την συμπλήρωση του ημιώρου ο Εθνικός Αστέρας προηγείται της Λάρισας με αυτό το γκολ του Γκίτσι. Οι φίλοι της Λάρισας γενικά ήταν αδιάφοροι, θα μπορούσα να πω, καθώς ούτε φωνές υπέρ της ομάδας ούτε κατά. Όταν δέχτηκε τον γκολ η Λάρισα απλά γιουχάρισαν την ομάδα για λίγο, ενώ και δεύτερη φορά Γιακόβλεβιτς είναι απέναντι από τον Νάση και είναι το 0-2 για την ομάδα του Εθνικού Αστέρα. Έτσι λοιπόν μέσα σε 3 λεπτά ο Εθνικός Αστέρας προηγείται με 0-2. Πρώτα ο Γκίτσης, τώρα είναι η σειρά του Νταβόρ Γιακόβλεβιτς να κάνει το 0-2, ενώ οι φίλοι της Λάρισας, δεν ξέρω αν ακούτε κι εσείς, πανηγυρίζουν το 0-2. Μην ξεχνάμε ότι καμία άλλη ομάδα δεν έχει περάσει από το στάδιο Αλκαζάρ με τους 3 βαθμούς νίκης. Μια προσθενή παλιά του γκόλε για τον Γιακόβλεβιτς. Βγαίνει ο Παναγιώτης Νάσης, κάνει το λάθος. Ο Γιακόβλεβιτς κλέβει, γυρίζει πίσω στον Ινεμπολίδη. Ο Ινεμπολίδης έχει κενό χώρο μπροστά του. Στο δεύτερο δοκάρι, η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Αστέρα. Ο ταξιάρχης είναι ο κερδισμένος, δίνει για τον Κουζιώτη. Κουζιώτης προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του για τον Προβίδα. Κεφαλιά πίσω του Γιάννη Τσακμακίδη, δυνατό σούτ, αλλά στην αγκαλιά του Βαγγέλη Χωσάδα. Αναστασίου στο δεύτερο δοκάρι, Παραστατίδης, Γιακόβλεβιτς. Έχει χώρο, κάνει και το σούτ, ο Νάσης πέφτει, αποκρούει ο Γκίτσης, δεύτερη κεφαλιά. Τελικά είναι out υπέρ της Λάρισας. Τσακμακίδης, Κοτάκος, προσπαθεί να δώσει δίπλα, θα καταφέρνει στο Χρυσοστομίδη. Σέντρα του Χρυσοστομίδη για τον Κρούνιτς, δυνατό το σούτ του Κρούνιτς, όμως λίγο πάνω από την εστία του Χωσάδα. Η πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας στο 300 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Από την πλευρά του ο Εθνικός Αστέρας έκανε και αυτός δύο αλλαγές. Στο 68 λεπτό της συνάντησης πέρασε ο Παραστατίδης στη θέση του Ινεμπολίδη, ενώ εδώ η πολύ καλή ευκαιρία για τη Λάρισα, ένα σούτ του Κρούνιτς. Εκεί είναι ο Μάρτζες μόνος του και είναι το 1-2 για τη Λάρισα. Έτσι λοιπόν ο Μάρτζες στο 31 λεπτό της συνάντησης μειώνει το σκορ για την ομάδα της Λάρισας. 30 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου πάντα. Ο Μάρτζες έκανε την κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Κρούνιτς και είναι η μείωση του σκορ. Μα απομένουν ακόμη 13 λεπτά για τη Λάρισα προκειμένου να πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης
Απομένουν άλλα 5 λεπτά μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Βρισκόμαστε στο 25ο λεπτό. Το φάουλ αυτό ο Γιάννης Αγμακίδης μπροστά για τον Αβραμούλη και είναι το 2-2. Ο Δημήτρης Αβραμούλης με κεφαλιά πετυχαίνει την ισοφάριση στη Λάρισα. Ήταν το φάουλ που εκτέλεσε ο Γιάννης Αγμακίδης. Ο Δημήτρης Αβραμούλης αφύλακτος στην καρδιά της άμυνας του Εθνικού Αστέρα και 5 λεπτά πριν το τέλος της συνάντησης πετυχαίνει το 2-2. Και η Λάρισα βέβαια τώρα έχει το ψυχολογικό προβάδισμα ακόμη και για να πετύχει το τρίτο γκολ. Πιστεύω ότι αυτές οι διαιτητές. Εδώ στο Αλκαζάρ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κρούνι στην επίθεση, έχει μπροστά του. Προσπαθεί, είναι τελικά σε θέση offside. Τι έδωσε ο διαιτητής. Δίνει και κίτρινη κάρτα στον Κρούνι. Χωρίς να υπάρχει λόγος, ο κύριος Καρλής, ο οποίος έχει κάνει αρκετά λάθη στο σημερινό παιχνίδι, βγάζει κίτρινη κάρτα στον Κρούνι. Χωρίς βέβαια να δούμε εμείς τον επόπτη, τον κύριο Φωτίο, να υποδεικνύει offside. Δεν θέλω να. Από το Σέρβο, να πάλι ο Κατικαρίδης στην επίθεση. Θα κάνει το σουτ ο Κατικαρίδης, η μπάλα θα φύγει έξω από τα δοκάρια του Νάση. Στο 10ο λεπτό, η πρώτη καλή ευκαιρία που χάνει η ομάδα των Λύκων με τον Μάξιμο Κατικαρίδη. Οικονομίδης τώρα. Θα δώσει αριστερά, εκεί που είναι ο Ιπποκράτης Παπαδόπουλος. Προσπάθεια από τους γηπεδούχους. Αριστερή η μπάλα στον Παντελή. Παντελή θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί θέλει να κάνει το σουτ ο Μαξίμοβιτς, θα πλασάρει, η μπάλα θα βρει το δοκάρι της Λάρισας. Θα χαθεί ευκαιρία για τους Λύκους να ανοίξουν το σκορ. Κάκογλου για την ομάδα των Λύκων. Επιμένει, θα βγάλει τη σέντρα, ο Παυλής με το κεφάλι θα διώξει. Κατικαρίδης μπήκε στη φάση, θα κάνει το γύρισμα όμως ο Νάσης θεματικά θα μπλοκάρει. Θα δώσει λύση σε αυτό το γύρισμα, του Κατικαρίδη. Στην εκτέλεση του κόρου Ρωμίου Τραχτσίρκοβιτς. Κεφαλιά του Κατικαρίδη θα μπλοκάρει ο Νάσης. Ο Κατικαρίδης που θα λέγαμε ότι είναι σε όλες τις φάσεις της επιθετικής προσπάθειας των Λύκων. Η Λάρισα που είναι στην επίθεση. Θα βγει η σέντρα με στόχο τον Γκουζιώτη. Κεφαλιά του Γκουζιώτη, ανάποδο ψαλίδι. Πολύ όμως άστοχο πάνω τα δοκάρια του μεταφύλακα των Λύκων από τον Γιάννη Τσαχμακίδη. Η πρώτη σωστικά καλή επιθετική προσπάθεια της Λάρισας στο παιχνίδι. Να και πάλι η Λάρισα στην επίθεση, μπροστινή παλιά για τον Προβίδα. Ο Προβίδας ωραία κίνηση. Θα βγάλει παλιά για τον Μάρζετ. Θα σουτάρει αυτό άστοχα όμως μακριά από τα δοκάρια του μεταφύλακα των Λύκων. Ο Μάρζετ που έχασε πολύ καλή ευκαιρία. Να δώσει προβάδισμα για τη Λάρισα. Ξανά η προσπάθεια του Προβίδα, η ωραία παλιά και το άστοχο του Μάρζετς. Η σέντρα από τον Κάκογλου, Μαξίμοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα όμως θα περάσει έξω από τα δοκάρια του Νάση. Θα χαθεί λοιπόν η ευκαιρία στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τους Λύκους να ανοίξουν το σκορ. Οι Λύκοι που μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, να τώρα μπροστά στην παλιά του Παντελή. Αμέσως αυτό στη σέντρα, Μαξίμοβιτς θέση βολής, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Νάση που κρατά. Το 0 για τη Λάρισα, πολύ καλή προσπάθεια, η καλύτερη φάση στο παιχνίδι. Ο Μαξίμοβιτς έχασε την ευκαιρία, η σέντρα του Παντελή. Δείτε εδώ τον Μαξίμοβιτς, από πολύ κοντά, θα πιάσει αμέσως το σουτ, θα αποκρούσει σωτήρια ο Νάσης. Βενέτης θα κερδίσει την μπαλά. Έξοχη παλιά για τον Μάρζετς. Μάρζετς τώρα σε θέση βολής, το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Τον Λύκων, πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει η Λάρισα στο 56ο λεπτό με τον Μάρζετς να προηγηθεί στο σκορ. Να τώρα η μπροστινή παλιά για τον Οικονομίδη. Οικονομίδης ελίσσεται. Θα βγάλει και τη σέντρα. Νάση θα κάνει ολέθριο σφάλμα. Εκεί δεν θα το συγχωρέσει ο Κυριάκος Παντελής. Θα ανοίξει το σκορ στο 59ο λεπτό. Οι Λύκοι προηγούνται 1-0 της Λάρισας. Κυριάκος Παντελής ανοίγει το σκορ. Οι πανηγυρισμοί από τους γηπεδούχους. Ξανά η προσπάθεια από τον Οικονομίδη. Η σέντρα. Μεγάλο λάθος θα κάνει εκεί ο Νάσης, θα το εκμεταλλευτεί ο Παντελής το 1-0 για τους Λύκους. Νόβι, η μπροστινή του παλιά είναι καλή για τον Μίοντρακ Τσίρκοβιτς. Ο Σέρβος θα φύγει στην αντεπίθεση. Τσίρκοβιτς πάντα. Θα βγάλει τη σέντρα. Το λάθος εκεί από τους παίχτες της Λάρισας. Μαξίμοβιτς μπήκε στη φάση. Ολιγορία του Μαξίμοβιτς. Τσίρκοβιτς μπερδεύεται τον Μαξίμοβιτς. Θα χαθεί ευκαιρία. Η μπάλα θα περάσει out. Τσίρκοβιτς και Μαξίμοβιτς μπερδεύτηκαν στη φάση. Χάθηκε η ευκαιρία για τους Λύκους να κάνουν το 2-0. Γιάννης Προβίδας τώρα στην επίθεση για τη Λάρισα. Προβίδας θέλει να κάνει κάτι σε σέντρα σουτ εκεί. Η μπάλα θα περάσει έξω τα δοκάρια των Λύκων. Να εδώ ο Προβίδας, ο αρχηγός της Λάρισας. Είναι το δοκάρι για τα τρικά.
Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα Τρίκαλα. Στο δεύτερο μόλις λεπτό της συνάντησης, ο Δοσιάδης από πολύ κοντά σημάδευσε το οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, χάνοντας την πολύ μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Ο Μυρίλοβιτς θα εκτελέσει το κόρνερ στο ένατο λεπτό της συνάντησης. Αυτό το κόρνερ. Δυνατά. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, λάθος. Όμως περνάει μπάλα και από τον Γκάιτς που δεν καταφέρει να κάνει την κεφαλιά. Αποφεύγει πολύ όμορφα τον Κατσάρα. Τελικά είναι ο Κοτάκος και όχι ο Τσούκας. Κοτάκος αλλάζει παιχνίδι εκεί που βρίσκεται ο Τσούκας. Ο Τσούκας προσπαθεί για τον πλασέ. Τελικά πέφτει ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος και είναι το out, όπως δείχνει ο κύριος Χελής. Για ακόμη μια φορά οι παίκτες των Τρικάλων διαμαρτύρονται έντονα για φάουλ, για πέναλτι. 17ο λεπτό της συνάντησης, αυτό το κόρνερ για τη Λάρισα. Ο Πολωνός Ντάριος Μάρτης θα εκτελέσει το κόρνερ. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει ο Κατσαόνης με κεφαλιά, ο Βενέτης στην κεφαλιά. Δεύτερη και προλαβαίνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Ο Πράπας και διώνει σε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Η καλύτερη ευκαιρία για τη Λάρισα στο 17ο λεπτό μετά την κεφαλιά του Βενέτη. Δεύτερη κεφαλιά του Πράπα πάνω στη γραμμή και η μπάλα είναι κόρνερ. Ταξιάρχης μπροστά. Εκεί όμως που είναι ο Κρούνης, το σούτο δυνατό του Κρούνης δίπλα από την εστία του Κατσαόνη. Δίνει στο Μάζετς, αυτός για τον ταξιάρχη. Προβίδας, μπροστινή μπαλιά για τον Κουζιώτη, περνάει η μπάλα. Ο Κουζιώτης έχει χώρο αρκετά από μπροστά του, από δεξιά. Ανοίγει για τον Τσακμακίδη, περνάει πολύ όμορφο ο Τσακμακίδης. Κρατάει την μπάλα στον ταξιάρχη και πάνω στο τέρμα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη Λάρισα, πάνω στο γραμμή, ο Πράπας για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Και ήταν η πολύ όμορφη ενέργεια των Λαρισαίων. Η Λάρισα έκανε δύο ευκαιρίες από λάθος. Έχει μπροστά του Χρυσοστομίδη. Ένα ζευγάρι που από την αρχή έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Στη σέντρα από τον Θεοδοσιάδη. Εκείνη που ο Γκάιτς είναι τελικά το πλασέ. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος μπλοκάρει. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και τελικά είναι έμεσο φάουλ. Όπως υποδεικνύει ο κύριος Χελής. Καραπέτσας, Μυρίλοβιτς και Ντάμπιτς είναι κοντά στην μπάλα. Ενώ ο κύριος Χελής του συνδέσμου Καβάλας υποδεικνύει που να στηθεί το τείχος. Τελικά το σουτ και είναι επανάληψη σύμφωνα με τον κύριο Χελή. Βρισκόμαστε τώρα στο 37ο λεπτό πλέον. Δεύτερη φορά το φάουλ. Το ίδιο σκηνικό από την άλλη φορά, αυτή τη φορά, και είναι τελικά η μπάλα δεν περνάει, λέει ο κύριος Χελής. Συνεχίζεται η φάση. Προσπαθούν να διώξουν απελπισμένα οι αμυντικοί της Λάρισας. Τελικά βγαίνει ο Πράπας στην γωνία και είναι το κόρνερ. 41ο λεπτό της συνάντησης, ο Μυρίλοβιτς απευθείας το φάουλ. Ο Κώστας Ταξιάρχης προλαβαίνει και διώχνει προτού η μπάλα καταλήξει προς την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Το φάουλ συρτά εκτελεσμένο. Γκάιτς δίνει στο Θεοδοσιάδη, σέντρα του Θεοδοσιάδη. Ο Παπαγιανόπουλος τελικά προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Θεοδοσιάδης έκανε μια σέντρα σουτ πολύ έξυπνη και τελικά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος κατάλαβε που πήγαινε η μπάλα, πρόλαβε και έδειξε κόρνερ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Σέντρα εκεί που πηδάει για την κεφαλιά δεν είναι καθόλου καλή. Στην αντεπίθεση τα Τρίκαλα, Μυρίλοβιτς, μια μπροστινή παλιά για τον Ντάμπιτς. Δυνατό το σουτ, όμως περνάει μακριά από την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. 56ο λεπτό της συνάντησης, ακόμη ένα κόρνερ για τα Τρίκαλα. Ο Γκάιτς θα είναι ο εκτελεστής. Είναι κεφαλιά, τελικά είναι το σουτ από κοντά. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος πέφτει και μπλοκάρει. Εφόσον βέβαια η μπάλα κόντραρε στα πόδια των αμυντικών της Λάρισσας. Το σουτ το οποίο πρέπει να έκανε ο Θεοδοσιάδης, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Το 1-0, 57ο λεπτό του αγώνα. 64ο λεπτό της συνάντησης, το φάουλ που έχει κερδίσει η Λάρισα θα το εκτελέσει ο Πολωνός, ο Ντάριος Μάρζετς. Δεν υπάρχει άλλωστε κάποιος συμπαίκτης του δίπλα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάει στην αγκαλιά του Κατσαούνη. Μάρζετς, Σωστομίδης, Ραντοϊκόβιτς. Περνάει πάρα πολύ όμορφα ο Ραντοϊκόβιτς. Βγαίνει μόνος του. Κάνει και το σουτ. Η μπάλα στη γωνία. Αλλά ο Αλέκος Κατσαόνης δεν ευνηδιάζεται. Πέφτει και μπλοκάρει. Ο Ντέγιαν Ραντοϊκόβιτς στην πρώτη του ενέργεια από τη στιγμή που πέρασε στον αγώνα. Ενώ στην αντεπίθεση τα Τρίκαλα με τον Ντάμπιτς καθυστερούν. Περνάει ο Ντάμπιτς. Τελικά κάνει την πάσα. Εκεί είναι το 1-0 για τα Τρίκαλα. Το 1-0 με τον Τζούκα. Ενώ η Λάρισα δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Ραντοϊκόβιτς. Στην αντεπίθεση τα Τρίκαλα πέρασε ο Ντάμπιτς, όποιον βγήκε μπροστά του, έδωσε τον Τζούκα που ήταν αμαρκάριστος και έκανε το 1-0. Προηγούνται τα Τρίκαλα. 77ο λεπτό της συνάντησης, το φάουλ που έχει κερδίσει η Λάρισα στο ημικύκλιο της περιοχής του Αλέκου Κατσαούνη.
Γιάννης Αμακίδης, Κρούνης και Προβίδας είναι κοντά στην μπάλα. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Ενώ ο διαιτής, ο κύριος Χέλης του συνδέσμου Καβάλας, υποδεικνύει στο τείχος που να στηθεί ακριβώς. Να δούμε τώρα ποιος θα εκτελέσει. Ο Γιάννης Αμακίδης παίρνει φόρα, εκτελεί και λίγο δίπλα από την εστία του τρικαλινού τερματοφύλακα. Είμαστε μέσα στο... Το λεπτό της συνάντησης, το σκορ μεταξύ του Λεβαδιακού και της Λάρισης 0-0. Ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι παίκτες των φιλοξενωμένων. Ασλανίδης, εκτελεστής, ο Παπαγιανόπουλος βγαίνει, χάνει την μπάλα. Τελικά πάνω στη γραμμή, δεύτερο σουτ. Νέα απέκρουση πάνω στη γραμμή, τρίτο σουτ. Τελικά δεν καταφέρουν να πετύχουν τον γκολ οι παίκτες του Λεβαδιακού και οι Λαρισαίοι κερδίζουν και το φάουλ. Ενώ διαμαρτύρονται έντονα, όλοι έχουν μαζευτεί γύρω από το διαιτητή, τον κύριο Γρήμα, για κάποιο πιθανό offside που ζητάνε. Πάντως είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους φιλοξενωμένους. Αλλαγή παιχνιδιού πολύ όμορφα από τον Γιάννη Τσακμακίδη για τον Φώτη Γκουζιώτη. Ο Γκουζιώτης ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι για τον Τσακμακίδη, τελικά είναι το μαρκάρισμα και βέβαια το πέναλτι. Το μαρκάρισμα που δέχτηκε ο Γιάννης Τσακμακίδης από πίσω από τον Καλαμέλο συγκεκριμένα. Μόλις το 10ο λεπτό της συνάντησης η Λάρισα έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Μπαίνουμε στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Το πέναλτι θα αναλάβει να εκτελέσει ο Δημήτρης Πολυζωήδης. Στην πρώτη εμφάνιση με τα χρώματα της Λάρισας έχει την ευκαιρία να σκοράρει και είναι το 1-0. Στην πρώτη εμφάνιση ο Δημήτρης Πολυζωήδης ανοίγει το σκορ. Είναι και σκόρερ για τη Λάρισα. Το πρώτο γκολ με τα χρώματα της ΑΕΛ. Αυτός για το Λαγό. Σέντρα του Λαγού. Κιζηρίδης διώχνει πάνω στον Κουλή. Ένα σουτ του Γκουλή, όμως περνάει πάνω από την αιστεία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Πάλι ο Φώτης ο Γκουζιώτης είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και δίνει μπροστά για τον Κρούνης. Μαρκάρει τον Κρούνης και είναι το φάουλ. Λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής σφυρίζει προκειμένου να εκτελεστεί. Κιζηρίδης, πολύ όμορφα εκτελεσμένο και είναι το γκολ. Είναι το 2-0 για τη Λάρισα στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Δύο γκολ που έχουν πετύχει από ένα γκολ τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Και ο Κυριάζος ο Κιζηρίδης, ο οποίος τρέχει πάνω στο Ζόρα Μπάμποβιτς για να πανηγυρίσει μαζί του. 22ο λεπτό της συνάντησης στο κόρνερ με τον Φράνκε. Είναι η κεφαλιά και ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος και από κοντά τελικά το 2-1. Είναι ο Κλοκίδης ο οποίος από κοντά έκανε το 2-1. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος πετάχτηκε εντυπωσιακά, έδιωξε. Αλλά στην επαναφορά της μπάλας ο σέντερ φόρ της ομάδας του Λεβαδιακού δεν δυσκολεύτηκε να μειώσει το σκορ σε 2-1. Κερδίζει ο Λαγός ο οποίος δίνει για τον Καλπακίδη. Ο Βενέτης τρέχει πάλι, ο Καλπακίδης περνάει, γυρίζει στο ύψος του πέναλτι και είναι το 2-2. Μέσα σε ένα λεπτό ο Λεβαδιακός ισοφαρίζει το 2-0 της Λάρισας. Ο παίχτης που πέτυχε τον γκολ έχει πνιγεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Κλοκίδης και πάλι μπροστά για τον Πόδα. Προλαβαίνει ο Πόδας, η σέντρα, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος διώχνει τελικά Κλοκίδης, νέο σουτ πάνω από την εστία του Παπαγιανόπουλου. Πίσω στον Παυλίδη, αυτός λάθος, παλιά. Τελικά πέφτει στα πόδια του. Φράνκι είναι αυτός που κερδίζει. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαγιανόπουλου. Σουτ. Ο Παπαγιανόπουλος όμως προλαβαίνει και απεκρούει. Ο Κιζηρίδης κερδίζει. Δίνει για τον Κρούνης που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδιακού και το σουτ από τον Κρούνης πάνω όμως τον Καρακώστα. Έχουμε κάνει μια συμφωνία. Αντιπάλων. Μάζε σέντρα. Εκεί πηδάει για την κεφαλιά. Πολυζωήδης όμως η μπάλα περνάει λίγο πάνω από την εστία του Καρακώστα. Χρυσοστομίδης και πάλι από τα αριστερά, σέντρα για το κεφάλι του Πολυζωήδη. Ο Μάζετς κάνει τον πλασέ, όμως ο Καρακώστας δεύτερος σούτ από τον Κρούνιτς, λίγο δίπλα από την αισία του Καρακώστα. Κουζιώτη, Κιζηρίδης είναι τελικά, που έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Πολυζωήδης, δυνατό σούτ ο Πολυζωήδη και η μπάλα περνάει μακριά από την αισία του Καρακώστα. Κιζηρίδης και πάλι. Χρυσοστομίδης για τον Κρούνιτς, Μαυρόπουλος σούτ. Είναι αποκρύει προσωρινά και είναι το 3-2. Είναι το 3-2. Είναι δεύτερο γκολ από τον Πολυζωήδη. Αν μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά, καθώς οι προβολείς δεν δίνουν και το καλύτερο δυνατό φως. Και όντως είναι από τον Πολυζωήδη στο 15ο λεπτό της επανάληψης. Νομίζω ότι 28ο λεπτό της συνάντησης. Το φάουλ αυτό για την ομάδα του Λεβαδιακού σε καλό σημείο. Εκτελεσμένο δυνατά ο κ. Παπαγιανόπουλος στη γωνία του. Διώχνει και στη συνέχεια ο Βενέτης είναι αυτός που διώχνει ακόμη πιο μακριά. Δίνει για τον Ραντοϊκοβιτς, αυτός τον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς έχει χώρο μπροστά του, μπαίνει στην περιοχή, κάνει και το σουτ. Όμως ψηλά πάνω από την εστία του Καρακώστα. Ασλανίδης και πάλι. Εκτελεί για τον Καλαθά. Αποφεύγει ο Καλαθάς τρεις παίχτες της Λάρισας. Μπαίνει και στην περιοχή του Παπαγιανόπουλου. Προλαβαίνει τελικά την τελευταία πραγματικά στιγμή ο Κατσάρας. Στη συνέχεια
Πολυζωίδης. Μπροστά για τον Ραντοϊκόβιτς. Ο Ραντοϊκόβιτς με το στήθος. Κρατάει. Που αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Συνεχίζει. Προσπαθεί να αποφύγει και δεύτερο το σουτ. Λίγο πάνω από την εστία του Καρακώστα. Ο Αβραμούλης είναι αυτός που διώχνει μακριά. Ενώ ο Πολυζωίδης βρίσκεται μπροστά. Προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Κερδίζει πολύ όμορφα. Κάνει και το πλασέ. Η μπάλα καταλήγει τελικά δίπλα από την εστία του Καρακώστα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Η Λάρισα κερδίζει 3-2 το Λεβαδιακό. Σε ακόμη μια επίθεση Πολυζωίδης. Κρατάει. Κάνει το σουτ. Λίγο πάνω από την εστία του Καρακώστα για ακόμη μια φορά. Ο Πολυζωίδης μπαίνει στην περιοχή. Δίνει για τον Κρούνιτς. Σουτ του Κρούνιτς. Στο δοκάρι μπάλα. Η Λάρισα έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει το 4-2 ύστερα από αυτό το σουτ του Σίμω Κρούνιτς. Τώρα έχουμε. Ετοιμάζει να εκτελέσει. Εκτελεί και η μπάλα στο δοκάρι. Στο οριζόντιο δοκάρι. Καλή ευκαιρία για την Δόξα. Ακριβώς στο 28ο λεπτό. Η πρώτη καλή ευκαιρία θα λέγαμε του παιχνιδιού. Θα κερδίσει ο Κρούνιτς την μπάλα και τώρα στην επίθεση η ομάδα της Λάρισας. Κρούνιτς η πάσα του για τον Πολυζωίδη. Πολυζωίδης που είναι μόνος του έχει χώρο. Έχει μπροστά του τώρα τον Θεοδωρίδη. Θα ξεφύγει από τον Θεοδωρίδη, θα μπει μέσα στην περιοχή. Απέναντι από τον Μαλιαρίτσι θα κάνει το σουτ. Θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Δόξας. Καλή ευκαιρία για την Λάρισα να ανοίξει το σκορ εδώ στο στάδιο του Βίρωνα. Η φάση αυτή ακριβώς στο 43ο προς 44ο λεπτό του παιχνιδιού για την Λάρισα. Και τώρα ο Πολυζωίδης θα πάρει την κεφαλιά, θα δώσει για τον Μαυρόπουλο. Μαυρόπουλος που θα ξεφύγει από τον Πιετρίου. Μαυρόπουλος μέσα στην περιοχή. Έρχεται όμως ο Πιετρίς και πάλι. Είναι μπροστά του. Μαυρόπουλος κρατάει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ. Και η μπάλα είναι από την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ τελέσμα. Το φάουλ για την Λάρισα. Ο Παυλίδης. Η πάσα του για τον Προβίδα που θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πιετρίς θα διώξει με το κεφάλι. Η μπάλα όμως δεν μου αποκρίνεται από τους παίκτες της Λάρισας. Μάρτζετς που επιμένει για τον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς θα θέσει βολή, θα κάνει το σουτ. Ο Μαλιαρίτσης θα αποκρούσει. Η μπάλα στο Μαυρόπουλο που θα κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα είναι out. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας. Ο Μαυρόπουλος, αν και δραστήριο, στην τελική προσπάθεια όμως δύο φορές. Και τώρα στην επίθεση Λάρισα με τον Προβίδα που θα κάνει το σουτ και ο Μαλιαρίτσης θα παραχωρήσει το corner. Να λοιπόν η Λάρισα που μέσα σε δύο λεπτά φτάνει πολύ κοντά στον goal. Πέναλτι. Ο Μαυρόπουλος για τον Προβίδα. Προβίδας που θα ξεφύγει πολύ ωραία. Στην επίθεση Λάρισα. Προβίδας που είναι απέναντι από τον Μαλιαρίτσι. Θα δώσει για τον Μάρτζετς. Θα ξεφύγει ο Μάρτζετς σε κενή αιστεία. Και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την Λάρισα να ανοίξει το σκορ εδώ στο στάδιο του Βίρωνα. Τρί. Κρούνιτς. Κιζερίδης. Ο Προβίδας που δεν είναι σε θέση offside. Ο Προβίδας απέναντι από τον Μαλιαρίτσι θα ξεφύγει και είναι πέναλτι. Πέναλτι για την Λάρισα. Να λοιπόν η Λάρισα που έχει την καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι. Τσακμακίδης παίρνει φόρα, εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. Το 0-1 ή 1-0 αν θέλετε για την Λάρισα. Η Λάρισα λοιπόν που ανήκει το σκορ εδώ στο γήπεδο του Βίρωνα απέναντι στη Δόξα. Δόξα Βίρωνα Λάρισα 0-1 ή αν θέλετε Λάρισα Δόξα Βίρωνα 1-0. Μίχρονο ήταν πολύ πιο καλύτερη. Είχε τις περισσότερες ευκαιρίες και δίκαια προηγείται στο σκορ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Λάρισας να προηγείται της Δόξα Βίρωνας με 1-0. Πρέπει λεπτό της συνάντησης ο Πολωνός, ο Ντάριος Μάρτζετς θα εκτελέσει το κόρνερ δυνατά. Στο πρώτο δοκάρι είναι όμως διώχνει αμυντική, ο Κρούνιτς κερδίζει. Μονομαχή με το Σφακιανάκι, προσπαθεί να περάσει, τα καταφέρνει, σεντράρει. Εκεί βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Μαλιαρίτσης και μπλοκάρει προτού ο Φώτης ο Γκουζιώτης γίνει επικίνδυνος. Βλέπουμε τον παίχτη της Δόξας να τοποθετεί την μπάλα κάπως καλύτερα. Ο διαιτητής σφυρίζει. Ο Μητσός στο δοκάρι. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος ο οποίος έμενε στήλη άλατος. Παρ' όλα αυτά στη συνέχεια αντέδρασε σωστά και έδιωξε με γροθιές. Μετά από το φάουλ το πολύ όμορφα εκτελεσμένο από το Μητσό. 30 λεπτό. Η Λάρισα έχει κερδίσει ένα φάουλ. Πλάγια, ο Μάρτζετς είναι εκτελεστής. Σεντράρι, είναι την κεφαλιά από τον Τσακμακίδη. Ο κεφαλιά από τον Γιάννη Τσακμακίδη δεν ήταν όμως όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθε δοκάρι του Μαλιαρίτσι. Μιχελίδη στη σέντρα. Εκεί αφήνει την μπάλα για το Σεντεμέντε. Δυνατό το σουτ πάνω από την αιστεία του Παπαγιανόπουλου. Είναι η επίθεση με τον Μαυρόπουλο. Ο Μαυρόπουλος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Χάνει τον κοντρόλο όμως προσωρινά. Προσπαθεί να γυρίσει. Προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του. Τα καταφέρνει το σουτ.
και είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ναι, του Μαλιαρίτσι. 50 λεπτό. Το φάουλ που έχει κερδίσει η δόξα του Βίρονα με τον Σεντεμέντε. Γίνεται, εκτελείται κεφαλιά και η μπάλα τελικά είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Δεν καταλήγει η γκολ, μας μπέρδευε και εμάς. Προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους, δίνει στον Κρούνης. Αυτό στο σουτ πάνω στον τερματοφύλακα Μαυρόπουλος από κοντά. Πολύ άσχημο το σουτ του Γιάννη Μαυρόπουλου. Ο Μαλιαρίτης σε αυτή την φάση έσωσε την εστία του από την σίγουρη παραβίαση. Στο φάουλ Τσακμακίδης μπροστά για τον Προβίδα. Μόνο στον Προβίδα, στο σουτ πάλι ο Μαλιαρίτσης. Ο τερματοφύλακας της Δόξα Βίρονα που δείχνει να είναι ο ηγέτης της ομάδας του μέχρι στιγμής. Έχει κάνει πάρα πολύ καλές αποκρούσεις ο Γιάννης Τσακμακίδης. Βρήκε πολύ όμορφα τον Προβίδα, μαρκάρει στο μέσα στην περιοχή της Δόξας. Έκανε το σουτ όμως ο Μαλιαρίτσης, για ακόμη μια φορά απέκρουσε σε κόρνερ σώζοντας την εστία του από σίγουρη παραβίαση. Είναι ο Μαυρόπουλος που ανοίγει για τον Προβίδα. Αυτός περνάει. Είναι η αντεπίθεση για τη Λάρισα. Ο Γιάννης ο Προβίδας, ο οποίος ανοίγει για τον Μάρζες, είναι μεγάλη ευκαιρία. Περνάει ο Πολωνός, δεν καταφέρνει, είναι στο δοκάρι. Περνάει ο Πολωνός και δεν καταφέρνει να κάνει το 0-1. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται για τη Λάρισα. Σε μια αντεπίθεση ο Γιάννης ο Προβίδας προτίμησε να δώσει στον Μάζες προκειμένου να σιγουρέψει τον γκολ, αλλά ο Πολωνός δεν τα κατάφερε να πλασάρει τον Μαλιαρίτσι. Η Λάρισα είναι και πάλι στην επίθεση, Προβίδας, νέο σουτ, είναι και άλλο κόρνερ. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία, ενώ τώρα είναι ο Γιάννης ο Προβίδας. Βγαίνει τέταρτη έτοιμο με τον τερματοφύλακα του Μαλιαρίτσι, ανατρέπεται και είναι το πέναλτι για τη Λάρισα. Είναι το πέναλτι, 2 λεπτά, 1,5 για την ακρίβεια πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Γιάννης ο Προβίδας, ο οποίος από την αρχή, όταν μπήκε στο 69ο λεπτό της συνάντησης, έχει αλλάξει τη μορφή της Λάρισας, έχει γίνει πολύ πιο επιθετική η Λάρισα και βέβαια σαν συνέπεια είχε αυτή την ευκαιρία η Λάρισα να κερδίσει το πέναλτι. Μπορώ να πω. Ήδη ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή, παίρνει μέτρα φόρα και είναι το 0-1. Ο Γιάννης Αμακίδης κάνει το 0-1 και πανηγυρίζεται έξαλλα από τους ποδοσφαιριστές της Λάρισας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΛ να πάρει το διπλό, να είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Ζόραν Μπάμποβιτς. Φαίνεται. Ο Προβίδας, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ. Η μπάλα γύρισε, ο Μάρτης έκανε το γύρισμα μετά τη σέντρα του Γιάννη Τσακμακίδη. Ο Μαυρόπουλος τελικά έκανε το γύρισμα, πέρασε η μπάλα από τον Κοέντα, αλλά ευνηδιάστηκε μάλλον ο Γιάννης ο Προβίδας και δεν μπόρεσε να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα. Αποφεύγει δύο αντιπάλους του, προσπαθεί να μπει στην περιοχή του Κοέντα. Αποφεύγει και ένα τρίτο. Σεντράρι για το Μάζες. Το σούτ του Μάζες όμως η μπάλα κοντράρι. Κατσάρας. Ένα ψιλοκρεμαστό για τον Πολυζωήδη. Ο Πολυζωήδης μόνος του προσπαθεί να ψιλοκρεμάσει τον Κοέντα και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Ο Πολυζωήδης προσπάθησε να κάνει τον γκολ πιο δύσκολο από το να κάνει το απλό πλασέ και η μπάλα πέρασε πάνω από τον Κοέντα. Τελικά αφήνει για τον Γιάννη Τσακμακίδη που δίνει στον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς περνάει όμορφη μπαλιά για τον Τσακμακίδη. Σέντρα του Τσακμακίδη για τον Μάρζες. Είναι μόνος του. Το σουτ και το 1-0. Ο Ντάριους Μάρζες, ο οποίος βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του Κοέντα, ύστερα από την πολύ ωραία προσπάθεια του Κρούνιτς που βρήκε τον Τσακμακίδη και αυτό στη συνέχεια έκανε τη σέντρα. Έκανε με δυνατό σουτ την μπάλα να φτάσει στον ουρανό του δικτύων του Κοέντα και να γράψει το 1-0 στο 21ο λεπτό. Περνάει ο Κρούνιτς, προσπαθεί να αποφύγει το στατιλάτι, τα καταφέρνει. Κρατάει ο Κρούνιτς, ανοίγει για τον Προβίδα, είναι σε θέση offside σύμφωνα με τον διαιτητή. Με τον επόπτη μάλλον, ο διαιτητής δεν το είδε. Ο Προβίδας έκανε το σουτ, χτύπησε στη ρίζα του δοκαριού η μπάλα. Μαρκάρεται στενά από τον Καραγιαννίδη. Αλλάζει παιχνίδι για τον Κουζιώτη. Ο Κουζιώτης έχει χώρο μπροστά του, κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει λίγο δίπλα από την εστία του Κοέντα. Ο Μάζες κρατάει. Δίνει για τον Πολυζωήδη. Ο Πολυζωήδης προσπαθεί να γυρίσει, τα καταφέρνει. Μάζες παίρνει. Αποφεύγει δύο, κάνει και το πλασέ. Αλλά ο Κοέντας δεν ευνηδιάζεται. Κουζιώτης. Έχει χώρο μπροστά τον Κουζιώτη. Σέντρα για τον Προβίδα. Κεφαλιά του Προβίδα πάνω στην αγκαλιά όμως του Κοέντα. Κόβεται από τον Πολυζωήδη ο Λεβέντης. Ανοίγει μπροστά για τον Προβίδα. Έχει δυνάμεις ο Προβίδας. Περνάει τον αντίπαλό του. Τέτα τέτ. Προσπαθεί για να περάσει και τον Κοέντα. Ο Κοέντας όμως πέφτει στα πόδια του, κόβει. Συνεχίζει. Δίνει για τον Μάρζες και ενώ το τέρμα για τον Μάρζες. Δίνει στον Κρούνης αυτός. Καθυστέρησαν πολύ οι παίκτες της Λάρισας και ο Κρούνης το σουτ που έκανε. Ο Κοέντας είχε προλάβει να επιστρέψει και να μπλοκάρει μια φάση διαρκείας για τη Λάρισα. Ο Μάρζες στο πλάγιο.
για τον Γιάννη Τζαμακίδη, μπροστά για τον Πολυζοίδη αυτός. Πλάγι ο Πολυζοίδης, σέντρα, η κεφαλιά από τον Προβίδα, πάνω από την εστία του Κοέντα. Το πλάγιο εκτελέστηκε, Κατσάρας. Από τα δεξιά, σέντρα του Κατσάρα, κεφαλιά, πάνω από την εστία του Κοέντα. Ο Λίνδρας, που βγαίνει την ομάδα του στην αντεπίθεση, Σπανίδης. Προς την ύμπα, λέει, για τον Πέτροβιτς. Δυνατό σου του Πέτροβιτς στο δοκάρι. Μία πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Καλαμαριάς. Όμως συνεχίζει την επίθεση. Σπανίδης και πάλι νέα σέντρα. Αυτή τη φορά ο Γιώργος ο Παπαγιανόπουλος. Είναι κάτι καλό. Ο Μπαλτίδης τώρα κάνει μία προς την ύμπα. Το τέτα τέτ για την Καλαμαριά. Ένα σούτ και ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος διώχνει σε κόρνερ. Ήταν η αντεπίθεση της Καλαμαριάς. Ο Λιώφτης ο παίχτης ο οποίος έκανε το σούτ. Αλλά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος σε ετοιμότητα στην κλειστή του γωνία έδιωξε σε κόρνερ. Παυλίδης και Μπαλτίδης. Ο Μπαλτίδης ο οποίος πρόλαβε, έβαλε την κόντρα και η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Παπαγιανόπουλου, ο οποίος βέβαια σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Προβίδας τρέχει, μπροστινή μπαλιά για τον Πολυζοίδη. Είναι η κεφαλιά, η μπάλα καταλήγει προς την εστία, αλλά προλαβαίνει και διορθώνει το λάθος του Παρμαξίδης. Η σέντρα από τον Μαυρόπουλο. Η κεφαλιά από τον Πολυζοίδη φτάνει στον Αβραμούλη, ο οποίος δεν καταφέρει να κάνει το σούτ όπως θα ήθελε. Ενώ μία ακόμη κίτρινη, αυτή τη φορά στο Βαλκάνι. Πιστεύω ότι και για... Κρούνιτς αποφεύγει υπέροχα τον αντίπαλό του και δεύτερη στη σειρά προσπίση δίνει για τον Πολυζοίδη. Κοντά στο γκολ, αλλά είναι out ή το corner. Σύμφωνα με το διαιτή, ενώ διαμαρτύρονται οι Λαρισσοί. Ήταν μια φάση, μια προθυμένη παλιά. Ο Αβραμούλης κόβει τον Καραγιαννίδη και βγαίνει στην αντεπίθεση Λάρισα. Ανοίγει για τον Προβίδα. Ο Προβίδας μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ πάνω όμως στον Κοέντα. Και πιστεύω... Γιάννενα και τώρα στην Καλυθέα τα τελευταία χρόνια. Στην επίθεση Καλυθέα. Από κοντά το γκολ. Είναι το γκολ από τον Γιούρκο. Τώρα στην Καλυθέα τα τελευταία χρόνια. Στην επίθεση Καλυθέα. Γεωργόπουλου, ο Κύρκος που ήταν ξεμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, από κοντά άνοιξε το σκόρ για την Καλυθέα, ακριβώς στο τρίτο λεπτό η Καλυθέα προηγείται της Λάρισσας με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο αρχηγός της Καλυθέας, ο Κύρκος. Οι παίκτες της Λάρισσας κερδίζουν και πάλι μπάλα με τον Τζακμακίδη. Γκουζώτης έχει μπροστά του τον Μόνο. Γκουζώτης θα ξεφύγει από τον Μόνο, θα δώσει για τον Τσακμακίδη, προσπάθησε να παίξει τον 1-2, Γκουζώτης μέσα στην περιοχή, το σουτ, καλή αποκρούση από τον Μανίκα, να λοιπόν η Λάρισα που πλησιάζει στην ισοφάριση. Κιζρίδης έχει μπροστά του τον Αποστόλου, πίσω για τον Πουτάκο, για την άλλη πλευρά που είναι ο Τσακμακίδης και είναι μόνος του, έχει χώρο, ο Τσακμακίδης στο σουτ, θα πέσει ο Μανίκας και θα παραχωρήσει κόρνερ. Άλλη μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Λάρισας να φτάσει στην ισοφάριση. Μόνος... Το φάουλ τελικά είναι για τη Λάρισα, εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες της Λάρισας. Κιζερίδης θα χάσει την μπάλα από τον Παπαδημητρίου και στην επίθεση η ομάδα της Καλυθέας. Το φάουλ από τον Κατσάρα. Φάουλ που κέρδισε ο Παπαδημητρίου. Από τον αμυντικό της Λάρισας υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Λάρισας. Η κίτρινη στον Κατσάρα και είναι κόκκινη. Είναι η δεύτερη κίτρινη. Πράγματι λοιπόν ο διαιτητής συνάντησε ο κύριος Ζαχαλής, δείχνει την κόκκινη κάρτα στον Κατσάρα. Κρίκος που είναι μόνος του, έχει χώρο. Μπροστά του ο Αβραμούλης, η πάσα για τον Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου για τον Μπασινά, Μπασινάς για τον Παπαδημητρίου, δεν είναι σε θέση offside. Θα βγει ο Παπαγιανόπουλος από την εστία του και θα παραχωρήσει πλάγιο. Μπλοκάρει την μπάλα και το βολέ του θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Κύρκος και Αβραμούλης, θα στρώσει ο Κύρκος για τον Μπασινά, προσπάθησε να παίξουν το 1-2 οι παίκτες της Καλυθέας και έχουμε φάουλ και είναι η κίτρινη δεύτερη κόκκινη. Δεύτερη κόκκινη από τον διαιτητή της συνάντησης τον κύριο Ζαχαλή στον Αβραμούλη. Ακριβώς στο έκτο λεπτό της επανάληψης η Λάρισα θα μείνει με 9 παίκτες. Παπαδημητρίου, πάλι εντύμω. Θα δώσει για τον Μπασινά. Μπασινάς που ετοιμάζεται να κάνει το σουτ, το κάνει. Ο Παπαγιανόπουλος θα πέσει πολύ ωραία και θα αποκρούσει την μπάλα και με διπλή προσπάθεια, έστω και με 9 ποδοσφαιριστές. Τσακμακίδης Δημήτρης. Θα δώσει για τον αδερφό του τον Γιάννη. Η πάσα του για τον Κρούνιτς. Κρούνιτς μέσα στην περιοχή απέναντι τον Μανίκα. Θα κάνει το σουτ και είναι το γκολ. Είναι η ισοφάριση από τον Κρούνιτς. Να λοιπόν που οι παίκτες της Λάρισας ισοφαρίζουν το παιχνίδι.
Τρία λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού, η Λάρισα λοιπόν που πίστεψε στην ισοφάριση, τα κατάφερε λοιπόν με τον Γκρούνιτς να πετύχει την ισοφάριση τρία λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού και η συνέχεια στο παιχνίδι από τον Κιζερίδη. Με το δικό μας χρονόμετρο έχει τελειώσει το παιχνίδι και πράγματι αυτή τη στιγμή ο κύριος Ζαχαλής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει την Καλυθέα με την Λάρισα. Ισόπαλες με τέρματα 1-1. Να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό η ομάδα της Καλυθέας με τον Κύρκο και σοφάρισε τρία λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού η Λάρισα με τον Γκρούνιτς. Από τον Βαγγέλη Μητρούσια που ήταν στην περιγραφή και τον Άρη Αριστοβουλίδη που ήταν στην κάμερα της Θεσσαλίας τηλεόρασης. Καλό σας βράδυ από το γήπεδο της Καλυθέας. Στη σέντρα είναι εκεί και το 1-0. Είναι ο Πολυζωίδης που μετά από τη σέντρα του Σίμω το Κρούνης πετάχθηκε μέσα στην καρδιά της άμυνας του Πανετολικού και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0 μόλις στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Οι καλύτερες προϋποθέσεις για τη Λάρισα να ξεκινήσει και αυτή την Κυριακή. 1-0 γρήγορα στο τρίτο λεπτό με τον Πολυζωίδη. Σύριγος χάνει από τον Τσαγμακίδη που πήγε δυνατά στη φάση. Ο Γιάννης Τσαγμακίδης προσπαθεί να βρει τον Πολυζωίδη και τον βρίσκει αριστερά. Καθυστερεί ο Πολυζωίδης, να δούμε τι θα κάνει. Πέφτουν τρεις παίχτες πάνω του. Σέντρα όμως του Πολυζωίδης, δεύτερο δεκάρι. Κρούνης, το σούτ όμως δεν είναι καλό. Περνάει από πολλούς η μπάλα και καταλήγει πολλά μέτρα μακριά. Σχεδόν στο σημαίακι του corner. Out. Η πρώτη αλλαγή έγινε από τον Πέτρο Ραβούση, δικαιομιλόγεβιτς. Ενώ το φάουλ με τον Μάζες. Περνάει η μπάλα από πολλούς. Ο Γιάννης Τσαγμακίδης πέφτει και δεν μπορεί να κάνει το πλασέ. Έχει την κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να βρει τον Μιλόγεβιτς. Ένα δυνατό σούτ όμως πέφτει ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος στη γωνία του. Στη συνέχεια είναι το γύρισμα, ένα νέο σούτ και είναι η ισοφάριση. Το 1-1 είναι το 1-1 από τον Ζαχαρόπουλο. Έτσι ακριβώς είναι ο Ζαχαρόπουλος μετά το γύρισμα από τον Μιλόγεβιτς. Έγινε ένα μπέρδεμα στην άμυνα της Λάρισας. Ύστερα από το σούτ που έκανε, το πρώτο σούτ που έκανε ο Ζαχαρόπουλος, έτρεξε μόνο στο Μιλόγεβιτς, έκανε το γύρισμα και έναν δεύτερο σούτ από τον Ζαχαρόπουλο από το ύψος της περιοχής έγραψε στο 40 λεπτό το Λάρισα Πανετολικός 1-1. Ο Κιζηρίδης συνεχίζεται η φάση. Κιζηρίδης, έχουν οργανωθεί όμως οι αμυντικοί του Πανετολικού, δίνει για τον Τσαγμακίδη. Τσαγμακίδης κρατάει, σεντράρει για τον Μάζετς. Είναι ο Κρούνης, ένα δυνατό σούτ, όμως δεν βρίσκει στόχο. Περνάει δίπλα από την εστία του Λεκίδη. Μια φάση διαρκείας για τη Λάρισα. 44 λεπτό. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 1-1. Λάρισα Πανετολικός. Ο Πολυζωίδης στο φάουλ. Δυνατά εκτελεσμένο. Στην αγκαλιά του Λεκίδη. Ο Λεκίδης δεν καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Και είναι το 2-0. Και πάλι με τον Πολυζωίδη. Ήταν η τυχερή. Ήταν μάλλον η έμπνευση του Ζόραν Μπάμποβιτς να διώξει τον Γιάννη Τσαγμακίδη πάνω από την μπάλα και να πει τον Πολυζωίδη να εκτελέσει το φάουλ. Ο Λεκίδης δεν κατάφερε να μπλοκάρει και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Λάρισα κάνει το 2-1 και παίρνει πάλι το προβάδισμα στο σκορ. Την μπάλα Τσιφούτης για τον Μιλόγεβιτς. Ανοίγει από την άλλη πλευρά εκεί όπου βρίσκεται ο Κόγιογλου μόνος του. Περνάει το Χρυσοστομίδη, το σούτ στο οριζόντιο δοκάρι. Ήταν το σούτ από τον Κόγιογλου. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου Παπαγιανόπουλου και στη συνέχεια έδιωξαν μακριά η αμυντική της Λάρισας. Ενώ η φάση συνεχίζεται, Παπαχρήστος βγάζει μια μπροστινή μπαλιά για τον Ζαχαρόπουλο και αυτή τη φορά είναι ο Παυλίδης που διώχνει σε κόρνερ. Λάιος. Η κεφαλιά κερδισμένη με τον Γιμιλόγεβιτς. Ζαχαρόπουλος προσπαθεί να αποφύγει και αποφεύγει τον Βενέτη. Μπαίνει στην περιοχή, ετοιμάζει για το σούτ. Όμως σε ετοιμότητα ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος μπλοκάρει την μπάλα. Πιστεύω ότι. Το κόρνερ στο δεύτερο ημιχρόνο για τη Λάρισα με τον Γιάννη Τσαμακίδη. Μόνος του εκεί την κεφαλιά ο Πολυζωίδης, αλλά δεν καταφέρει να την πιάσει όπως θα ήθελε. Είναι για τον Μιλόγεβιτς. Επίσης πετυχημένη αλλαγή. Οι δύο παίχτες παίζουν το 1-2. Μιλόγεβιτς μέσα στην περιοχή. Περνάει τον Παπαγιανόπουλο. Όμως βγαίνει πολύ πλάγια η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά του Τσιφούτη και είναι στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τους παίχτες του Πανατολικού. Αλλά πρόλαβαν η Λαρισαίοι αμυντικοί. Και βέβαια ήταν και το λάθος του Μιλόγεβιτς που άνοιξε πολύ την μπάλα. Πλάγια. Δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ. Αναγκάστηκε να κάνει τη σέντρα. Και η κεφαλιά από τον Τσιφούτη πέρασε out στο 30 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Δίνει για τον Πολυζωίδη, αυτός για τον Κρούνης και ο Κρούνης μπροστά για τον Κουτάκο που δεν είναι σε θέση offside. Βγαίνει πολύ πλάγια όμως, είναι δυνατή η παλιά, την προλαβαίνει
Να δούμε τι θα κάνει η καθυστερή. Η σέντρα εκεί που είναι ο Πολυζωίδης στην κεφαλιά, όμως πέφτει στη γωνία του Λεκίδης και μπλοκάρει. Πέφτει ο Πολυζωίδης και είναι το πέναλτι. Είναι το πέναλτι που κερδίζει ο Δημήτρης Πολυζωίδης. Είναι σίγουρα το πρόσωπο της συνάντησης για τη Λάρισα. Πέτυχε δύο γκολ, κέρδισε και το πέναλτι. 9 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, η πολύ μεγάλη ευκαιρία της Λάρισας να κάνει το 3-1 και να είναι πολύ πιο εύκολα τα υπόλοιπα 9 λεπτά για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Δημήτρη Πολυζωίδη να κάνει hat-trick και 3-1 για τη Λάρισα και είναι το 3-1. Ο Δημήτρης Πολυζωίδης, ο οποίος πετυχαίνει hat-trick στη σημερινή συνάντηση, και βέβαια με το 3-1 όλα είναι πιο εύκολα για τη Λάρισα. Θέλουμε άλλα 8 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Κυνηγάει ο Τσιφούτης τον Κρούνιτς, όμως κρατάει, δίνει για τον Ραντοϊκόβιτς. Ο Ραντοϊκόβιτς αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Το πλασέ ήταν καλή προσπάθεια από το Σέρβο. Τον προβίδα Κρούνιτς απέναντι από τον Βιζερίδη, θα κάνει το σουτ. Καλή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Δόξας που σώζει την εστία του από μια βέβαιη παραβίαση. Η φάση αυτή για την Λάρισα ακριβώς στο 5ο λεπτό. Κεφαλίδης και το φάουλ αυτή τη φορά είναι από τον Βαλκάνη. Γρήγορα όμως το εκτέλεσε ένα παίκτης της Δόξας και τώρα στην επίθεση η ομάδα της Δράμας με τον Λέκοβιτς. Λέκοβιτς θα κάνει το σουτ και είναι γκολ. Να λοιπόν που η Δόξα Δράμας στην τρίτη επίσκεψή της στα καρέ της Λάρισας ανοίγει το σκορ ακριβώς στο 10ο λεπτό με αυτό το δυνατό σουτ του Λέκοβιτς. Ο Παπαγιανόπουλος δεν μπόρεσε να σακρατήσει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίκτυα του. Ο Κουζώτης και πάλι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τη Λάρισα από την αριστερή πλευρά, όπως οπτείται η ομάδα της Λάρισας. Αρκετοί παίκτες μέσα στα καρέ της Δόξας. Ο Ταφιάρης θα πάρει την κεφαλιά από κοντά, η μπάλα στο δοκάρι. Να λοιπόν που η Λάρισα χάνει πολύ καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Προβίδα. Πιστεύω ότι θα κάνει πιο πίσω. Λέκοβιτς, είναι διπλό το φάουλ. Με τον Άλεξης Λέκοβιτς το σουτ και η μπάλα γκολ. 2-0 λοιπόν προηγείται η ομάδα της Δόξα Δράμας, της Λάρισας, με τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγο ο Λέκοβιτς με απευθείας χτύπημα φάουλ. Ή αν θέλετε με σούτ καλύτερα. Ο Δέτσος, Κρούνιτς. Κρούνιτς με τον Αναστασιάδη θα ξεφύγει πολύ ωραία, θα κάνει το σούτ και η μπάλα out. Θα βρει τον Κρούνιτς, η πίσω του Κρούνιτς για την εξιά πλευρά. Ο Κουζέτης μέσα στην περιοχή, θα ξεφύγει από τον Δέτσο το σούτ και από κοντά είναι το γκολ. Το γκολ από τον Ραντοϊκόβιτς, βρήκε βέβαια και το χέρι του Ραντοϊκόβιτς και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από την Λάρισα που μειώνει σε 2-1. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Δόξας, λένε ότι η μπάλα βρήκε το χέρι του παίκτη της Λάρισας. Μουζώτης. Ταξιάρχης η πάσα του για τον Κρούνιτς. Θα αφήσει και τον Χρυστομίδη. Χρυστομίδης απέναντι από τον Βιζερίδη θα κάνει το σούτ και θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Δόξας. Εκτελεί και πέφτει στην πορεία της μπάλας ο Παπαγιανόπουλος και με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της Δόξας με τον Λέκοβιτς, μέσα στην περιοχή ο Λέκοβιτς απέναντι από τον Παπαγιανόπουλο το σουτ και θα μπλοκάρει πολύ ωραία ο Παπαγιανόπουλος. Να λοιπόν που ο Παπαγιανόπουλος λέει όχι αυτή τη φορά όπως και στην προηγούμενη στον Λέκοβιτς. Όταν τελειώσει ο Καραδόκοβιτς την επίθεση θα πάρει την κεφαλιά, θα διώξει όπως ο Βιζερίδης, επιμένει Λάρισα Κουζιώτης στο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 2-2 ισοφάριση από την Λάρισα με τον Κουζιώτη ακριβώς στην λήξη του παιχνιδιού. Ακριβώς το 90 λεπτό, να λοιπόν που η Λάρισα ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 2-2. Ίσως έχουμε κάποιες συνεδρίες και έχουμε κάποιες συγκρούσεις εκεί μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Ο Κουζώτης είναι πεσμένος στο έδαφος. Υπάρχει κάποια γενική σύρρηξη μέσα στο παιχνίδι. Ανταλλάσσουν κάποιες γροθιές, κάποιες προξήματα. Αυτά βέβαια που συμβαίνουν δεν είναι καλά και αυτή τη στιγμή έχουμε επίθεση. Δεν ξέρουμε βέβαια ποιος είναι ο κύριος που επιτέθηκε στον ταξιάρχη. Σίγουρα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα που συμβαίνουν. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 2-2. Προηγήθηκε εδώ Δόξα Δράμας με 2-0 με γκολ του Λέκοβιτς. Μείωσε με τον Ραντοϊκόβιτς στο 51ο λεπτό η ομάδα της Λάρισας και στο 90 λεπτό ακριβώς με τη συμπλήρωση του κανονικού. Της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού η Λάρισα ισοφάρισε σε 2-2 με τον Κουζώτη. Από τον Βαγγέλη Μητρούσα που ήταν στην περιγραφή και τον Δημήτρη Δαμιανίδη που ήταν στην κάμερα της Ασσαλίας τηλεόρασης, καλό σας βράδυ από το γήπεδο της Δράμας.
κατεβάζει με το στήθος σέντρα. Εκείνο Ζήφκοβιτς κεφαλιά, αλλά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εκτινάζεται στη γωνία του και μπλοκάρει. Η ομάδα του Άργους έχει κερδίσει ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ. Εκτελείται εκεί όπου πηδάν πολύ, όμως φτάνει η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Ζήφκοβιτς για τον Κατεμή. Για ήχορο μπροστά του Κατεμή. Στο σουτ είναι το 1-0. Ένα πολύ όμορφο σουτ από τον Κατεμή έξω από την περιοχή, πολύ μακριά, γύρω στα 8 με 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Η μπάλα καρφώθηκε στη γωνία της εστίας του Λαρισαίου τερματοφύλακα. Είναι η περιοχή που είχε το Παναργιακός από το πρώτο λεπτό και στο 39 κάνει το 1-0 με ένα πολύ όμορφο σουτ από τον αμυντικό τον Κατεμή. Η μπάλα καταλήγει στον Παυλίδη. Ένα γέμισμα του Παυλίδη προσπαθεί να βρει τον Κουζιώτη. Περνάει η μπάλα για τον Πολυζωίδη. Ο Πολυζωίδης περνάει στην περιοχή. Τίποτα, πέφτει ο Πολυζωίδης κάτω μετά από ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Ευθυμίου. Ο κύριος Γερμανάκος υπέδειξε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Ένα φάουλ για τη Λάρισα με το μίμητο Τσακμακίδη. Όλοι σχεδόν οι παίκτες της Λάρισας στην περιοχή. Κόβει με το κεφάλι ο Ραντοσάβλεβιτς. Μαυρόπουλος. Κόβει ο Καραμάνος. Είναι ο Τσιάκας. Παίζει το 1-2 με τον Καραμάνο. Ο Καραμάνος βγάζει μια μπαλιά για τον Ζιάκα, ο οποίος με το κεφάλι ανοίγει την μπάλα μπροστά. Το σουτ, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος πέφτει στη γωνία του και με διπλή προσπάθεια καταφέρει να κρατήσει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Όχι, είναι το κόρνερ. Τα Σίλβα ανοίγει για τον Κατεμή που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Είναι μόνος στο σουτ, όμως ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εντυπωσιακά διώχνει με τα πόδια σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναργιακό να διπλασιάσει τα τέρματά του στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στο δεύτερο. Κάστρο, ένα σου του Κάστρο, δυνατό, περνάει όμως δίπλα από την εστία του Νίκου Γκούλιου. Η πρώτη καλή ευκαιρία, πολλοί παίχτες γύρω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι εκτελεστής, ο Γιάννης Μακίδης τελικά απευθείας και περνάει δίπλα από την εστία του Κοντοβά. Πολύ όμορφα εκτελεσμένο το φάουλ από τον Γιάννη Μακίδη, δυνατά. Όμως η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα του, πέρασε δίπλα από την εστία, κατέληξε out. Πάλι ένα φάουλ για τη Λάρισα στο ίδιο σημείο που έχει κερδίσει ο Γιάννης Μακίδης λίγο νωρίτερα. Αυτή τη φορά είναι Πολυζωίδης, δυνατά εκτελεσμένο πάνω από την εστία του Κοντοβά. Προσπαθούν να βγάλουν την ομάδα του στην αντεπίθεση. Ο Κόφας γίνεται αποδέχτης της μπάλας, προσπαθεί να βγάλει μια παλιά, δίνει στον Κάστρο. Πιο πλάγια ο Κάστρο, περνάει, είναι το σουτ, περνάει δίπλα από την εστία του Γκούλιου. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την νίκη Βόλου. Ο Κάστρο, ο οποίος έκανε δύο όμορφες προσποιήσεις, άδειασε όπως λέμε δύο αντιπάλους του αμυντικούς και από το ημικύκλιο της περιοχής έκανε ένα σουτ που πέρασε λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Νίκου Γκούλιου. Ξεκινάει μια αντεπίθεση για τη Λάρισα, καθώς η νίκη Βόλου δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό στην επίθεσή της. Δίνει για τον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς ένα σουτ που κάνει, πέφτει όμως ο Κουντουβάς και με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει. Κόβει η μπαλιά που γίνεται για τον Τριχιά. Ο Γκούλιος πέφτει στα πόδια του Τριχιά και απομακρύνει. Η μεγαλύτερη ίσως φάση του αγώνα για την νίκη Βόλου στο 35ο λεπτό. Η Κατσάρας και Τσαγμακίδης αυτή τη φορά είναι πάνω από την μπάλα. Τσαγμακίδης για ακόμη φορά εκτελεί στο εξωτερικό μέρος των δικτύων και περνάει out. Το φάουλ με τον Παφλιά. Εκτελείται, εκεί ο Τριχιάς προσπαθεί για την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Νίκου του Γκούλιου. Είναι το κόρνερ σύμφωνα με τον διαιτητή τον κύριο Δημητρόπουλο. Αποφεύγει τον Κιτζηρίδη ο Κάστρο. Ένα δυνατό σουτ, ξαφνικό όμως περνάει πάνω από την εστία του Γκούλιου η μπάλα. Κρούνιτς και Πολυζωίδης πάνω από την μπάλα. Ο Κρούνιτς φαίνεται να φεύγει. Πολυζωίδης αναλαμβάνει εκτελέσει. Εκτελεί, αλλάζει μπάλα πορεία, αλλά ο Κοντοβάς ρίχνει το σώμα του από την αντίθετη πλευρά από εκεί που πήγε να πέσει στην αρχή και μπλοκάρει. Το κόρνερ με τον Ντάριος Μάρζετς εκτελείται. Πολυζωίδης πηδάει για την κεφαλιά. Κρούνιτς. Το σουτ που κάνει ο Κρούνιτς και είναι το γκολ. Είναι το 1-0 για τη Λάρισα στο 53ο λεπτό. Ο Σέρβος, ο Σίμων Κρούνιτς έπιασε ένα φανταστικό σουτ. Έστειλε την μπάλα να καρφωθεί στην εστία του ανήμπορου να αντιδράσει Γκοντοβά. Και η Λάρισα στο 53ο λεπτό προηγείται με 1-0 της νίκης Βόλου. Βλέπετε βέβαια τα έξαλα πανηγύρια από τους Λαρισαίους φιλάθλους που έχουν μπει και στον αγωνιστικό χώρο. Φιλάνε τους ποδοσφαιριστές ενώ προσπαθούν οι παράγοντες της Λάρισας να διώξουν τους φιλάθλους μέσα από το γήπεδο προκειμένου βέβαια να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα, να μην έχει η Λάρισα περισσότερα προβλήματα. Ο Τιμοκρούνης δεν είναι εκτελεστής του φάουλ.
Καθώς δεν υπάρχει άλλο συμπαίκτης του Ιγίνου δίπλα. Συρτά για το Μάζετ, το σου του Μάζετ δίπλα από την αιστεία του Κοντοβά. Μίντσος ανοίγει πλάγιο για τον Τσουκαλά. Έχει επιστρέψει η άμυνα της Λάρισας, παρόλα αυτά βγαίνει η σέντρα, ο Κατσάρας δεν διώχνει καλά. Είναι το σουτ που γίνεται, ένα μπέρδεμα και είναι το δοκάρι. Είναι το δοκάρι για την νίκη Βόλου, ήταν το σουτ που έκανε ο Μίντσος. Η μπάλα χτύπησε πάνω σε αμυντικούς της Λάρισας και κατέληγε σιγά σιγά προς την εστία. Χτύπησε στη ρίζα του δοκαριού και στη συνέχεια ο Κώστας ο Κατσάρας κατάφερε να απομακρύνει. Από την περιοχή τους έχει απόλυτο δίκιο ο Σέρβος τεχνικός. Οι Λαρισαίοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μετά το 1-0 όμως είναι ο Πολυζωίδης, ο οποίος βγαίνει τέτα τέτα πέραν τον Κουντουβά, είναι το σουτ. Ο Κουντουβάς εξαιρετικά έπεσε στην γωνία του και έδιωξε την μπάλα. Όμως δεν τα καταφέρουν οι παίχτες της νίκης, η μπάλα που μακρύνεται, μια νέα σέντρα εκεί που είναι το ισοφάριση. Το 1-1 ήταν η σέντρα που έγινε από τον Τζουκαλά, πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντόντις, αν δεν κάνω λάθος, όχι, είναι ο Κυριαζής που πέρασε στο 76. Ο Κυριαζής λοιπόν πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι, αμαρκάριστος, και πέτυχε την ισοφάριση 4 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για τον Μάζετς δίνει για τον Ραντοϊκόβιτς ο Πολωνός. Ο Ραντοϊκόβιτς σέντρα, εκεί που είναι ο Πολυζωίδης, η κεφαλιά, όμως πάνω στα χέρια του Κουντοβά. Η πολύ καλή ευκαιρία για τη Λάρισα, η σέντρα από τον Ραντοϊκόβιτς. Ο Πολυζωίδης έπιασε την κεφαλιά και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Μες στον 90 λεπτό το σκορ 1-1 ανάμεσα σε Λάρισα και Νίκη Βόλου. Το φάουλ για τη Λάρισα με τον Κρούνης. Όλοι σχεδόν οι παίχτες των δύο ομάδων στα καρέ του Κοντοβά. Η σέντρα μπροστά, η κεφαλιά και περνάει δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα της Νίκης Βόλου. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα στο 90 λεπτό να πάρει τη νίκη. Άλλες φορές. Αλκίδης. Κρούνιτς μπροστά του, ένα άνοιγμα του Δαλκίδη, η μπάλα αυτά είναι στο Λιολίδη, το σούτ του Λιολίδη, η μπάλα περνάει δίπλα. Περνάει δίπλα από την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, ένα σούτ το οποίο ήταν ξαφνικό από τον Λιολίδη. Ο Πολυζωίδης το εκτελεί, η μπάλα στην αγκαλιά του Κατεργιανάκη. Μητσόπουλος. Νέο γέμισμα του Μητσόπουλου. Εκεί μπορεί στο Βλαχούδη, στο πλασέ του Βλαχούδη είναι ο Παπαγιανόπουλος, ο οποίος παρεμβαίνει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Βλαχούδης. Ο Χρυσομίδης κόβει με το χέρι. Βέβαια, αν δει την κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη. Και έτσι είναι. Η κίτρινη κάρτα στο Χρυσομίδη, στο 39 λεπτό. Η δεύτερη και η κόκκινη αποβάλλεται ο Γιάννης Χρυσομίδης. Συνείδητα. Από την αντίθετη πλευρά, οι άλλες κερκίδες βρίζουν οι ποδοσφαιριστές, πετάνε μπουκάλια, ενώ είναι ο Λιολίδης μες στην περιοχή, το πλασέ που κάνει ο Βλαχούδης, νέο πλασέ και κόβει ο Κουζώτης πάνω στην γραμμή. Και το δεύτερο σουτ που κάνει ο Στράτβιλς περνάει και χτυπάει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μπαίνει προς την περιοχή της Λάρισας, ανοίγει στον Κατσιαρό, σέντρα του Κατσιαρού, στο δοκάρι μπάλα. Μένει μια σέντρα σουτ που έκανε ο Κατσιαρός, κανείς δεν αντιλήφθηκε πού πήγαινε η μπάλα. Αυτή χτύπησε στο οριζόντιο και στη συνέχεια δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Άρη να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα παρά μόνο η Λαρισέη που απομάκρυναν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ναγκόλι για τον Βλαχούδη, κατεβάζει την μπάλα Βλαχούδη στο πλασέ πάνω από την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Αλλά δεν κατάφερε, ενώ είναι η σέντρα που κάνει ο Κρούνης. Ο Πολυζωίδης δεν καταφέρει να βλασάρει όπως θα ήθελε τον Κατεργιανάκη. Ο Βλαχούδης προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Κρατάει την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή μόνος του. Το σουτ που κάνει και είναι το δοκάρι. Είναι το δοκάρι, ο Βλαχούδης, ο οποίος έτρεξε να πανηγυρίσει. Στοϊνόβιτς. Ανοίγει το Λιολίδη, περνάει ο Λιολίδης μόνος απέναντι στον Παπαγιανόπουλο. Πάνω όμως στο τερματοφύλακα της Λάρισας το σουτ. Το παιχνίδι συνεχίστηκε. Προβίδας μέσα στην περιοχή. Το σουτ που κάνει του Προβίδα. Περνάει από όλους η μπάλα. Όμως ο Πολυζωίδης στην προσπάθειά του να κάνει το πλασέ παίρνει τα πόδια του Παναγιωτίδη και βέβαια βλέπουμε κάποιες φάσεις για ακόμη μια φορά. Ο Παναγιωτίδης προκλητικότατος μαζί με τον Κατσιαρό. Οι παίχτες του Άρη είναι προκλητικότατοι. Χτυπάνε ψυχρό πλέον τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, οι οποίοι δεν τιμωρούνται με κίτρινες κάρτες. Και θα πω για ακόμη μια φορά την περίπτωση Παναγιωτίδη, ο οποίος έχει επανειλημμένως χτυπήσει τον Πολυζωίδη, αλλά και τον Προβίδα μπροστά και δεν έχει δει την κίτρινη κάρτα. Είναι ο Μάρτιν στον γκολ. Είναι ο Μάρτινς ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Λάρισας, έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ και έκανε το 1-0 14 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Το γήπεδο Χαριλάου πλέγεται πραγματικά. Περίμεναν πολλή ώρα αυτό το γκολ οι φίλαθλοι του Άρη και βέβαια τώρα χαίρονταν αλόγως. Κρούνιτς για τον Τσακμακίδη. Τσακμακίδης με τη μία προσπαθεί να βρει το Ραντοϊκόβιτς. Ο Ραντοϊκόβιτς φεύγει πίσω από τον κολτσίδα. Το σουτ απευθείας στο Ραντοϊκόβιτς περνάει δίπλα από την εστία του Κατεργιανάκη. Μπαίνει προς την περιοχή ο Μάρτινς.
Προσπαθεί για τη σέντρα, τη καταφέρει να την κάνει. Περνάει η μπάλα στο Βλαχούδη. Το σουτ του Βλαχούδη πάλι όμως στα πόδια του. Προσπαθεί, περνάει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Άλλωστε ήταν μια νίκη ιδιαίτερα αγχώδης. Η Λάρισα είναι και πάλι στην επίθεση. Γκουζιώτης, η σέντρα του Γκουζιώτη. Εκεί που περνάει η μπάλα ο Σαχμακίδης και είναι το 1-1. Είναι ο Μίμης Σαχμακίδης που βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε το σουτ και βέβαια το 1-1. Και βλέπουμε τον Μίμης Σαχμακίδη να πανηγυρίζει έξαλα. Ενώ έχει πάει στον Ζόραν Μπάμποβιτς, όλη η κερκίδα του Άρη πετάει μπουκάλια, πέτρες, αναπτήρες, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Νομίζω ότι περισσότερο... Κρούνιτς για τον Γιάννη τον Τζαγμακίδη. Έχει χώρο μπροστά του Τζαγμακίδης, μια όμορφη μπαλιά περνάει για τον Προβίδα, το σουτ που κάνει ο Προβίδας δεν είναι καλό. 3-3, 3 παίκτες Λαρίσας με 3 της Καστοριάς, ανοίγει για τον Τίρνα. Τον Τίνο μαρκάνουν τώρα Μάρτζες και Βαλκάνης. Καταφέρει για τη σέντρα. Είναι το σουτ που κάνει το γύριστο. Εκεί ο Αργυρός όμως πέφτει. Ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Η πρώτη καλή φάση της συνάντησης για την Καστοριά στο 16ο λεπτό. Με αυτό το γύριστο όμορφο σουτ από τον Αργυρό. Η μπάλα στον Ντέμκα. Τραβέρσο και Ντέμκας. Λάθος του Ντέμκα είναι ο ταξιάρχης που ανοίγει για τον Τζαγμακίδη. Τζαγμακίδης από δεξιά. Σέντρα. Εκεί παρεμβαίνει ο Πολυζωήδης και είναι τον γκολ. Είναι το 1-0 για τη Λάρισα στο 25ο λεπτό της συνάντησης. Πολύ όμορφο γκολ από τον Δημήτρη Πολυζωήδη. Η σέντρα που έκανε ο Γιάννης Τσαγμακίδης μέσα στους αμυντικούς της Καστοριάς. Πετάχτηκε ο Πολυζωήδης και με όμορφο πλασέ έγραψε το 1-0 στο 25ο λεπτό της συνάντησης. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 20 με 30 φιλάθλους οργανωμένους, Monsters, έξω από τη θύρα 3 και φωνάζουν διάφορα συνθήματα καθώς όπως λένε δεν τους αφήνουν να μπουν στο γήπεδο. Βέβαια η αστυνομία δεν έχει κανένα δικαίωμα να περάσει αυτούς τους φιλάθλους στη θύρα 3. Η θύρα που τους αναλογεί είναι η 6 ή η 8. Αυτοί όσο θέλουν να μπουν εδώ, ενώ είναι ο Τραβέρσο, ένα πλασέ που κάνει και είναι η ισοφάριση. Είναι η ισοφάριση, όχι δεν είναι τελικά το 1-1. Είναι σε θέση offside το Τίρνας, ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ. Ήταν ο Τραβέρσο που έκανε ένα σουτ, όμως στο δεύτερο δοκάρι που πρόθεσε την μπάλα στα δίχτυα ο Τίρνας ήταν σε θέση offside. Συνεπώς το 27ο λεπτό η ισοφάριση ήταν μια φάση ως μη γενόμενη. 37ο λεπτό το φάουλ με το Γατόπουλο για την Καστοριά. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι για τον Τίρνα. Η κεφαλιά του Τίρνα, ο Παυλίδης είναι που θα διώξει με το κεφάλι σε κόρνερ. Ο Γατόπουλος στο κόρνερ. Η κεφαλιά που γίνεται είναι το δοκάρι. Είναι το δοκάρι για την Καστοριά στο 37ο λεπτό της συνάντησης. Όμορφα εκτελεσμένο το κόρνερ από το Γατόπουλο. Εκεί πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι ο Κιβεντίδης, έπιασε την κεφαλιά, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε out. Ντέμκα, σέντρα, το τελευταίο. Ο Αβραμούλης με το κεφάλι απομακρύνει. Εκεί όμως που κινείται μόνο ο Γατόπουλος. Ο Γατόπουλος αποφεύγει τον Κρούνιτς. Μπαίνει προς την περιοχή ένα σουτ που εξαπολύει, όμως ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος είναι αυτός που πέφτει στην πορεία της μπάλας και μπλοκάρει στο είναι σαν φιλικό. Η Καστοριά είναι στην επίθεση αυτή τη στιγμή με τον Γατόπουλο. Να δούμε τι θα κάνει ο Γατόπουλος. Ένα σουτ πέφτει ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος στη γωνία του και μπλοκάρει. Ο Αβραμούλης βγαίνει δυνατά στην επίθεση. Κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Πολυζωήδη. Ο Πολυζωήδης έξω από την περιοχή. Το σουτ που κάνει πέφτει στη γωνία του Μπαρτζόκας και μπλοκάρει. Μια καλή φάση που ξεκίνησε από τον Δημήτρη, Αβραμούλη. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Καστοριάς. Έδωσε στον Πολυζωήδη. Αυτός το σουτ που εξαπέλυσε έπεσε στη γωνία του Μπαρτζόκας και μπλόκαρε. 71ο λεπτό το φάουλ με το Γατόπουλο. Εκεί που περνάει από όλους η μπάλα φτάνει στον Αργυρό. Το σουτ που κάνει ο Αργυρός περνάει πάνω από την εστία του Παπαγιανόπουλου. Η μπάλα πέρασε από όλους τους αμυντικούς της Λάρισας. Έφτασε στο δεύτερο δοκάρι όπου βρισκόταν ο Αργυρός ο Γιάννης και έκανε το σουτ. Πέρασε όμως πάνω από την εστία του Παπαγιανόπουλου η μπάλα. Αποφεύγει δύο αντιπάλους στον Τέμκας. Μπαίνει στην περιοχή του Παπαγιανόπουλου. Η σέντρα προς τα πίσω. Ο Γατόπουλος στο σουτ όμως περνάει πάνω από την εστία του Παπαγιανόπουλου η μπάλα. Το 23ο λεπτό το φάουλ εκτελέσκει. Γκουζιώτης στη σέντρα. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Δημήτρη Τζαγμακίδη περνάει όμως δίπλα από την εστία του Μπαρτζόκα. Κρούνιτς. Κρούνιτς έχει τέσσερις αντιπάλους. Δίνει τελικά στον Κιζηρίδη. Κιζηρίδης δίνει για τον Τζαγμακίδη που δεν είναι σε θέση offside. Είναι τέσσερις παίκτες της Λάρισας. Ο Τσαγμακίδης μια μπαλιά άσχημη πολύ. Τελικά όμως φεύγει η μπάλα του Τζακούπουλου. Ο Κοντάκος που καταδίωξε δεν πρόλαβε να φτάσει την μπάλα. Κατέληξε κόρνερ.
Ωστόσο η επιθετική ενέργεια συνεχίζεται. Ο Γκουζιώτης αποφεύγει δύο αντιπάλους. Μπαίνει μόνος ο απέναντι τον Μπαρτζόκα. Είναι το πλασέ πάνω στον τερματοφύλακα της Καστοριάς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα στο 90 λεπτό. Όμως ο Φώτης ο Γκουζιώτης δεν κατάφερε να κάνει το πλασέ όπως θα ήθελα. Άλλωστε είναι και αμυντικός. Δεν ξέρει πώς μπαίνουν εύκολα τα γκολ. Και έκανε το πλασέ πάνω στον Μπαρτζόκα. Σίγουρα εμείς. Προσπάθεια από Παγιανόπουλο στα μπλοκάρει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παλαιστινιακό να ανοίξει το σκορ εδώ στο γήπεδο της Ελευσίνας. Λάρισα στην επίθεση με τον Προβίδα. Μάρτζετς. Πάσα του Μάρτζετς για τον Ταξιάρχη μέσα στην περιοχή. Ο Ταξιάρχης στο σουτ και είναι γκολ. Είναι το 0-1 εδώ στο γήπεδο της Ελευσίνας με τον Ταξιάρχη. Σε αυτήν λοιπόν την αντεπίθεση η ομάδα της Λάρισας κατάφερε να ανοίξει το σκορ ακριβώς στο 27ο προς 28ο λεπτό του παιχνιδιού. Παλαιστινιακός Λάρισα 0-1. Η βαθιά παλιά για τον Αντωνάκο, θα κόψει ο Παυλίδης, επιμένει με ο Αρμίλαγος, χώνει. Θα στρώσει για τον Ποδαρά, το σούτο από τον Ποδαρά και η μπάλα out. Βγει, θα προλάβει ο Γρίμπλας, Αντωνάκος θα βγάλει την σέντρα. Κεφαλιά από τον Αρμίλαγο, από καλή θέση και η μπάλα είναι out. Ζητάνε βέβαια αλλαγή οι παίκτες της Λάρισας. Ταξιάρχης το σούτ και είναι η ισοφάριση. Είναι η ισοφάριση από τον Γρίμπλα. Σε αυτήν λοιπόν τη φάση ο Παλαιστινιακός κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Γρίμπιλας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έπιασε ένα δυνατό σιρτό σούτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Παπαγιανόπουλου, γράφοντας το Παλαιστινιακός Λάρισα 1-1. Και πάλι Μάρτετς. Μάρτετς που έχει χώρο. Είναι δίπλα του Αβραμούλης, θα βγάλει την σέντρα για τον Προβίδα. Προβίδας που θα πάρει με το στήθος, το σούτ και η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Λάρισας που βρέθηκε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Αλλά και ο Τζιβελέκης, εκτελεί ο Παυλίδης και η μπάλα νιάου. Η μπάλα στον Αντωνάκο. Σερτή παλιά για τον Ουάγκα. Αυτός θα στρώσει για τον Ζελενίτσα που έχει προωθηθεί. Ουάγκα για τον Αρμίλαγο και είναι γκολ. Και είναι γκολ από τον Αρμίλαγο. Έπιασε στον ύπνο. Αλλά υπάρχει όμως διαμαρτυρία από τον δεύτερο πόντι τον Επίρο Στασινό. Υπάρχει λοιπόν offside, θα απομακρύνει τώρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 1-1. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι προηγήθηκε η ομάδα της Λάρισας στο 27ο προς 28 λεπτό με τον Ταξιάρχη. Σοφάρισε ο Παλαιστινιακός με τον Γρίμπιλα στο 66ο λεπτό. Έτσι λοιπόν τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Ελευσίνας, Παλαιστινιακός Λάρισα 1-1. Από το στο κεφάλι ο Τζούρτζεφ για τον Τζικιτζέλα και αυτός για τον Αντωνάκο. Όμορφη προσποίηση του Αντωνάκου. Περνάει τον Ταξιάρχη. Το σούτ από τον Αντωνάκο πέφτει στη γωνία του Παπαγιανόπουλος και με διπλή προσπάθεια σταματάει την πορεία της μπάλας. Κρατάει ο Κούτσης. Σεντράρει. Η μπάλα στρώνεται στο χώνι που είναι το πλασέ και τελικά ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος πάνω στη γραμμή καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν το λάθος του Παυλίδη που προσπάθησε να διώξει. Ουσιαστικά όμως έστρωσε την μπάλα στο χώνι. Έπιασε το σούτ το χώνι. Η μπάλα πέρασε αρχικά κάτω από τα πόδια του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Όμως στη συνέχεια γύρισε το σώμα του και πλάκωσε, μπορούσαμε να πούμε, την μπάλα, κρατώντας το 0-0 στο 25ο λεπτό της συνάντησης. 26ο λεπτό και ένα φάουλ για την Ελευσίνα με τον Ποδαρά, πλασαριστά. Η σέντρα που γίνεται, ο χώνι δεν τα καταφέρει. Το σούτ του Ζελενίτσα, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εντυπωσιακά. Η μπάλα στον Τζούρτζεφ. Νέο σούτ, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος και πάλι. Ωραίο, παλιά του Μάρτζα για το Ταξιάρχη, μέσα στην περιοχή το σούτ και το 1-0 για τη Λάρισα. Το 1-0 στο 27ο λεπτό της συνάντησης, μια πολύ όμορφη παλιά που έκανε ο Ντάριος Μάρτζετς για τον Κώστα Ταξιάρχη, κατέβασε την μπάλα πολύ όμορφα ο Ταξιάρχης και το πλασέ αμέσως και στο 27ο λεπτό της συνάντησης έγραψε το 1-0, το 0-1 καλύτερα για τη Λάρισα, παγώνοντας έτσι τις κερκίδες του σταδίου της Ελευσίνας. 38ο λεπτό, το φάουλ που είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής με τον Αντωνάκο για τον Ποδαρά. Το σούτ του Ποδαρά απευθείας ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος εντυπωσιακά διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Γυρίζει στον Αντωνάκο. Νέα σέντρα από τον Αντωνάκο εκεί που είναι Αρμίλαγο στην κεφαλιά που πολύ κοντά και περνάει δίπλα από την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Εκτός από μία-δύο φάσεις που έχουν πάντα πρωταγωνιστεί τον Αντωνάκο που είναι οξύθυμος. Η φάση είναι τώρα για τη Λάρισα. Ο Προβίδας ο οποίος μένει μέσα στην περιοχή είναι το πλασέ και η μπάλα περνάει δίπλα από την εστία του Μαυρίδη. Μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα. Ο Γιάννης ο Προβίδας ο οποίος μπήκε ανάμεσα από τους αμυντικούς
του Πανελευσυνιακού κατάφερε να κερδίσει την μπάλα, έκανε το πλασέ, όμως η μπάλα πέρασε παράλληλα δίπλα από την εστία του Μαυρίδη, χωρίς βέβαια να καταλήξει στα δίχτυα και να διπλασιάσει τα τέρματα της ΑΕΛ στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Γρίμπλα το σούτ και είναι το 1-1. Είναι το 1-1 σε μια φάση που ενώ όλοι κοιτούσαν βέβαια, οι Λαρισαίοι ζητούσαν αλλαγή και ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Τάσο Βενέτης που ήταν τραυματίας εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ από την Ελευσίνα. Ο Γρίμπλας βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, έκανε το σούτ και βέβαια το 1-1. Το 85ο λεπτό, το φάουλ με τον Αντωνάκο, απευθείας ο Παπαγιανόπουλος πέφτει στη γωνιά του και προσπαθεί νέο γέμισμα από τον Αρμίλαγο. Χάνεται ακόμη μια ευκαιρία για την Ελευσίνα. Νέα σέντρα του Τζιβελέκη, εκεί που είναι ο Γουάνκα, προσπαθεί για την κεφαλιά, φτάνει η μπάλα στον Αντωνάκο. Κατεβάζει, πλασαριστά για τον Γουάνκα, γυρίζει πίσω τον Τζελενίτσα. Τζελενίτσα στον Γουάνκα, μια παλιά για τον Αρμίλαγο και είναι σε θέση offside. Είναι σε θέση offside τον γκολ. Έγκαιρα, ο δεύτερος επόμενος, ο κύριος Στασινός, είχε υποδείξει τη φάση. Στη φάση του. Συνέχεια ανατρέπεται, ο Χριστομίδης είναι κερδισμένος για τον Κρούνης και αυτός για τον Πολυζωήδη. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή του πλασέ του Πολυζωήδη, όμως η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Τόλιου. Συνεργάζεται άψογα με τους συμπαίκτες του, Κουτάλης, Πεντρίνιο και στην άκρη για τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Φερεκίδη. Ένα σούτ που γίνεται, η εντυπωσιακή απέκρουση από τον Γιώργο Παπαγιανόπουλο. Το κόρνερ από τον Μάρζετς, στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα δεν περνάει καθώς βρίσκει τον Μαρτσέλο που κόβει. Ο Κρούνης ένα σούτ και η μπάλα καταλήγει out. Ένα σούτ που έκανε ο Σέρβος, ο Σίμο Κρούνιτς, χτύπησε σε κάποιον αμυντικό της Έδεσας και στη συνέχεια κατέληξε κόρνερ. Όπου ο Προβίδας πάντως είναι αυτή τη στιγμή έξω από την περιοχή του Εδεσαϊκού, κάνει κάποια κόλπα, δίνει στον Πολυζωήδη το πλασέ του Πολυζωήδη και το 1-0. Είναι ο Δημήτρης ο Πολυζωήδης, ο οποίος στο 15ο λεπτό της συνάντησης, μετά από την πολύ όμορφη προσπάθεια του Γιάννη του Προβίδα, έκανε το πλασέ και βέβαια έγραψε στο 15ο λεπτό της συνάντησης το Λάρισα Εδεσαϊκός 1-0. Ο Παπαδόπουλος από την άλλη μεριά για τον Κουτάλη. Σέντρα του Κουτάλη, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος δεν καταφέρνει να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Ήταν ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος ο οποίος δεν κατάφερε να απεκρούσει. Ήρθε ο Φώτης ο Κουζιώτης που προσπάθησε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ένα μπέρδεμα από τους αμυντικούς της Λάρισας που παραλίγο να φέρει την ισοφάριση για τον Εδεσαϊκό. Ο Παπαγιανόπουλος ο οποίος διώχνει με γροθιές, Προβίδας ανοίγει για τον Μαυρόπουλο. Η αντεπίθεση για τη Λάρισα, τέσσερις παίκτες της Λάρισας με δύο του Εδεσαϊκού. Ο Κρούνης βλέπει πλάγια για τον Μάρζες ο οποίος μπαίνει από την αριστερή πλευρά. Το σούτ του Μάρζες και η μπάλα χτυπάει στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. 27ο λεπτό, ένα φάουλ με τον Πεντρίνιο απευθείας. Πέφτει ο Παπαγιανόπουλος στη γωνιά του και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ενώ ο Γκουζιώτης τώρα βγαίνει στην επίθεση. Δίνει για τον Πολυζωήδη, με τιμή ο Πολυζωήδη του Μάρζες και αυτός πλάγια για τον Προβίδα. Προβίδας έχει χώρο, γυρνάει το σούτ και η μπάλα περνάει από την αντίθετη πλευρά, out. Ο Κρούνιτς στο χώρο του κέντρου, ανοίγει πλάγια και δεξιά για τον Κουζιώτη. Σέντρα παράλληλη του Κουζιώτη, ο Προβίδας και το 2-0. Ένας πολύ όμορφος συνδυασμός από τους παίχτες της ΑΕΛ, ξεκίνησε από τον Κρούνιτς, έδωσε πλάγια ο Κρούνιτς για τον Κουζιώτη. Ο Γκουζιώτης όμορφη σέντρα συρτή για τον Προβίδα που έκανε το πλασέ αμέσως και έγραψε στο 32ο λεπτό της συνάντησης το Λάρισα Εδεσαϊκός 2-0. Δημιουργούμε. Τα υπαίχτες του Εδεσαϊκού προσπαθούν να βρουν κάποια δίωδο προς την εστία του Παπαγιανόπουλου. Η σέντρα που γίνεται ο Βαλκάνης με το κεφάλι. Παπαδόπουλος σταματάει την μπάλα. Είναι το σουτ και δίπλα από την εστία του Παπαγιανόπουλου. Κρύος και το Φερεκίδη. Φερεκίδης κάνει μόνο στην προσπάθεια και το σουτ. Η μπάλα πάνω από την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Πεντρίνιο για τον Κρύο. Αυτός τον είναι Φερεκίδη. Ο Φερεκίδης αποφεύγει τον Παυλίδη. Το σούτ στην αγκαλιά του Γιώργου του Παπαγιανόπουλου. Μπορώ να πω ότι Παπαδόπουλο και αυτός για τον Κατσάρα. Αλλαγή του Κατσάρα για την Κλάρισα. Χρυσοστομίδης και Μάρζες. Ο Μάρζες προσπαθεί να βρει το Χρυστομίδη, μετά το λάθος ο Χρυστομίδης μέσα στην περιοχή γυρίζει για τον Προβίδα που είναι το γκολ. Η Λάρισα εκεί που δεν είχε δημιουργήσει ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο
στην πρώτη ουσιαστική επίθεσή της. Μετά από λάθος που έκανε η άμυνα του Εδεσαϊκού και το εκμεταλλεύτηκε ο Χρυσοστομίδης, έδωσε έτοιμο γκολ στον Προβίδα που δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να γράψει στο 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου το 3-0. Στο δεύτερο Κατσάρας θα εκτελέσει το φάουλ. Μάρζετς. Η παλιά που γίνεται ξανά για τον Μάρζετς, έπαιξε το 1-2 εκεί. Μέσα στην περιοχή έχουμε την προσπάθεια που έγινε από τον Ραντοϊκοβιτς. Τελικά η μπάλα θα καταλήξει στον Κοτρότσο. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τη Λάρισα. Κρούνιτς στο ξεκίνημα της επίθεσης για τη Λάρισα. Βγάζει πολύ ωραία την μπάλα για τον Αβραμούλη. Αβραμούλης θα κάνει το σουτ, πέφτει ο Κοτρότσος και μπλοκάρει. Η πρώτη καλή στιγμή ουσιαστικά στο παιχνίδι. Κατσάρας εκτελεί το φάουλ για τον Ραντοϊκοβιτς, αυτό στον Κρούνιτς. Το σουτ τώρα που γίνεται, η μπάλα θα περάσει λίγο δίπλα από τα δοκάρια. Σουτ που έγινε από τον Κρούνιτς. Το φάουλ το εκτελέσει και από τον Παύλοβιτς για τον Καρκαλέτσι. Καρκαλέτσις που ανοίγει την μπάλα, είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα, θα την πραγματοποιήσει. Περνάει, γίνεται η προσπάθεια από τον Αβραμόπουλο. Και τελικά έχουμε τον Γκούλιο να μπλοκάρει. Πρώτη καλή επίθεση της αναγέννησης. Πλάγι επεκτελείωσε και το Καρκαλέτσι για τον Γκόιτς. Δίνει αυτό στον Τζάτζο. Μέσα στην περιοχή είναι πολύ έξυπνο το σουτ του Τζάτζου. Αλλά εξίσου όμορφη είναι και η επέμβαση του Γκούλιου που παραπέμπει. Ιωσήφιδης. Αριστερά για τον Τζάτζο. Τζάτζος που έχει χώρο. Γίνεται η σέντρα για τον Κόιτς. Η μπάλα απομακρύνεται, όχι όμως ώστε να κοπεί η επίθεση αναγέννηση. Είναι ο Αβραμόπουλος που θα δώσει τον Παϊφημίου που δεν είναι σε θέση offside. Η σέντρα, ο Κόιτς που επιχειρεί να πιάσει την κεφαλιά. Πιεζόμενος βεβαίως εκεί από τον Βαλκάνη. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out. Συμπλήρωσαμε μισή ώρα παιχνιδιού στο Εθνικό Στάδιο Καρδίτσας. Πάντως το 0-0 αναγέννηση ΑΕΛ. Το φάουλ που εκτέλεσε ο Παύλοβιτς για τον Κόιτς. Κόιτς κάποιον προσπάθησε τροφοδοτής. Τελικά η μπάλα θα φτάσει στον Τζάτζο. Τζάτζος πολύ όμορφα για τον Παϊφημίου. Που προσωπική μας άποψη είναι ότι δεν ήταν offside. Προσωπική μας άποψη ότι ο Παπαθημίου δεν ήταν offside, ήρθε, καλυπτόταν όταν έγινε η παλιά, βγήκε από πίσω. Τέλος πάντων, ο επόπτης είναι αυτός που έχει την άμεση ευθύνη και ο διαιτητής. Και αυτοί οι δύο υπέδειξαν παράβαση. Συμπληρώνουμε 40 λεπτά παιχνιδιού. Τζάτζος Παπαθημίου, πιο δίπλο Καρκαλέτσι από το φάου, τελικά ο Τζάτζος εκτελεί. Ο Παύλοβιτς είναι αυτός που θα κάνει το σουτ, θα πέσει στη γωνιά του ο Γκούλιος και θα μπλοκάρει. Η μπροστινή παλιά που γίνεται για τον Μάρτζετς. Μάρτζετς που θα μπει μέσα στην περιοχή. Μάρτζετς κάνει το σουτ, Κοτρότσος πέφτει, η μπάλα θα περάσει δίπλα από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της αναγέννησης. Μια πολύ καλή στιγμή για τη Λάρισα με τον Μάρτζετς πρωταγωνιστή. Παύλοβιτς για τον Τζάτζο. Αυτός το Στάθης. Στάθης που καθυστερεί. Τώρα θα δώσει τον Τζάτζο. Τζάτζος μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ, η μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του Γκούλιου. Καλή λοιπόν που η αναγέννηση γίνεται επιθετική σε αυτή την γρήγορη αντεπίθεση. Με Στάθη και Τζάτζο το σουτ από το τελευταίο πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι της Λάρισας. Παραμένει το 0-0. Παύλοβιτς διορθώνει την παλιά του για τον Κόιτς. Κόιτς ξανά για τον Παύλοβιτς. Κρατάει την μπάλα ο Σέρβος. Θα δώσει το Στάθη. Στάθη ξανά για τον Παύλοβιτς. Μέσα στην περιοχή ο Παύλοβιτς. Γυρίζει για τον Τζάτζο. Τζάτζος με τον Τακουνάκι για τον Κόιτς. Η αναγέννηση σε αυτή την επίθεση έκανε πολλά, αλλά ίσως έκανε περισσότερα από ό,τι έπρεπε. Και τώρα βγαίνει γρήγορα η Λάρισα μπροστά με τον Μαυρόπουλο με τον Χρυσοστομίδη. Ο Χρυσοστομίδης κάνει την παλιά για τον Κρούνιτς. Καρκαλέτσις θα κόψει πριν την μπάλα φτάσει στον Κρούνιτς και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Μαυρόπουλος. Κουταρέλος. Χρυσοστομίδης. Χρυσοστομίδης ελίσσεται, κάνει την κάθε την παλιά. Η σέντρα που γίνεται, η προσπάθεια από τον Αβραμούλη, οι κόντρες και τελικά ο Κοτρότσος είναι αυτός που θα μπλοκάρει. Κρούνιτς κάνει την προστινή παλιά με στόχο τον Μαυρόπουλο. Ο Μαυρόπουλος θα κερδίσει τον Καλφαδόπουλο. Είμαστε στην περιοχή, κάνει και το σουτ. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα και μεγάλη επέμβαση για τον Κοτρότσο. Στο σουτ αυτό που έκανε σχεδόν πεσμένος ο Μαυρόπουλος, έχοντας κερδίσει μονομαχία με τον Καλφαδόπουλο. Ο τερματοφύλακας αναγέννησης σταμάτησε την μπάλα τελευταία στιγμή με τα χέρια και κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Μάρτζετς. Την μπάλα θα φτάσει στον Κρούνιτς. Μάρτζετς. Κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Μαυρόπουλος στην κενή αιστεία και το 0-1 για τη Λάρισα. Το 0-1 για τη Λάρισα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια που έγινε από τον Μάρτζετς. Ο δυνατός σουτ πέστειλε την μπάλα στην κάθετη δοκό του Κοτρότσου.
Και στη συνέχεια ο Μαυρόπουλος που παρακολουθούσε τη φάση στην καινή εστία την έστειλε στα δίχτυα της αναγέννησης. Η Λάρισα ανοίγει το σκορ στο 38ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 83ο δηλαδή του παιχνιδιού. Αναγέννηση ΑΕΛ 0-1. Έχουμε λοιπόν τη λήξη του παιχνιδιού εδώ στο Εθνικό Στάδιο της Καρδίτσας με τη Λάρισα να φεύγει νικήτρια με 1-0 με γκολ που πέτυχε στο 83ο λεπτό ο Μαυρόπουλος. Ένα παιχνίδι που χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον είχε τα χαρακτηριστικά του τοπικού ντέρμπι, κυρίως από τους νεαρούς φιλάθλους των δύο ομάδων που βρίσκονται στις κερκίδες. Με το 1 λεπτό έχει κερδίσει ένα φάουλο Πανσεραϊκό, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιωβάνοβιτς. Συρτά, η μπάλα χτυπάει στον Παπαγιανόπουλο και καταλήγει στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για τον Πανσεραϊκό. Μετά από αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Γιωβάνοβιτς, εκτέλεσε απευθείας το φάουλ. Η μπάλα έσκασε στο έδαφος, στη συνέχεια στην αγκαλιά, ίσως και στο πρόσωπο του Γιώργου του Παπαγιανόπουλου και κατέληξε στα δίχτυα. Σίγουρα ένα τυχερό γκολ. Λόμπας. Ο Λόμπας προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του, φτάνει η μπάλα στον Ιππυρώτη, το σούτ του Ιππυρώτη και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 0-2 για τον Πανσεραϊκό. Ο Ιππυρώτης βρήκε κενό χώρο μπροστά του, λίγο έξω από το ημικύκλιο της περιοχής του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, εξαπέλυσε μια πραγματική βολίδα και η μπάλα καρφώθηκε στα δίχτυα της Λάρισας. Δύο λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο και ο Πανσεραϊκός προηγείται 0-2 μέσα στο Αλκαζάρ. Περνάει και τον Λόμπας, δίνει για τον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς έχει δυνάμεις, μπαίνει προς την περιοχή, το σούτ του Κρούνιτς και μπάλα στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Σίμο Κρούνιτς που πήρε μια υπέροχη μπαλιά μετά την προσπάθεια που έκανε ο αμυντικός ο Βενέτης, έφτασε μέσα στην περιοχή του Καλούδη και από το ύψος σχεδόν του πέναλτι έπιασε ένα εκπληκτικό σούτ. Καρφώθηκε η μπάλα στο γάμα της εστίας του Καλούδη και ακριβώς το 56ο λεπτό της συνάντησης μείωσε το σκορ σε 2-1 για τη Λάρισα. Παυλίδης για τον Κατσάρα και πάλι Παυλίδης. Μια μπαλιά όμορφη για τον Κουζιώτη. Ο Κουζιώτης αποφεύγει και τον Μπουκάρα. Μπαίνει στην περιοχή ο Κουζιώτης στο σουτ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Πολυζωίδης και είναι το 2-2. Η ισοφάριση η οποία βέβαια πανηγυρίζεται έξαλλα από όλους εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η Λάρισα ισοφαρίζει τον Πανσεραϊκό και βλέπετε πως πανηγυρίζουν όλοι οι Λαρισαίοι. Έχουν γίνει ένα κουβάρι, ο Γιάννης ο Προβίδας παροτρύνει τους φιλάθλους να φωνάξουν. Με το 1 λεπτό έχει κερδίσει ένα φαουλ ο Πανσεραϊκός, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιωβάνοβιτς. Συρτά, η μπάλα χτυπάει στον Παπαγιανόπουλο και καταλήγει στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για τον Πανσεραϊκό. Μετά από αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Γιωβάνοβιτς, εκτέλεσε απευθείας το φάουλ. Η μπάλα έσκασε στο έδαφος, στη συνέχεια στην αγκαλιά, ίσως και στο πρόσωπο του Γιώργου του Παπαγιανόπουλου και κατέληξε στα δίχτυα. Σίγουρα ένα τυχερό γκολ. Παρ' όλα αυτά, ήδη από το 10ο λεπτό της συνάντησης, ο Πανσεραϊκός προηγείται με 1-0 μέσα στο Αλκαζάρ. Στο πρώτο. Κρούνιτς αποφεύγει το χάβο, δίνει για τον ταξιάρχη που βγαίνει από δεξιά. Σέντρα του ταξιάρχη στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Πολυζωίδης. Προσπαθεί για το σούτ απευθείας. Η μπάλα χτυπάει στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. 22ο λεπτό, το φάουλ το οποίο το εκτελεί ο Μάρζετς. Η κεφαλιά που γίνεται τον Κατσάρα λίγο πάνω από την εστία του Καλούδη. Ο Γκουζιώτης γυρίζει πιο πίσω για τον Κατσάρα, αυτός με τη μία για τον Μάρζετς. Ο Μάρζετς προσπαθεί να αποφύγει από το μαρκάρισμα του αντιπαλού του. Του πάτινι το σούτ που γίνεται δίπλα από την εστία του Καλούδη. Το σούτ που έκανε ο Γιάννης ο Προβίδας, καλό, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα των Σερών στο 26ο λεπτό. Ο ταξιάρχης είναι εκτέλεση του πλαγίου για τον Μάρζετς. Μάρζετς προσπαθεί να αποφύγει δύο αντιπάλους, θα καταφέρει, δέχεται το φάουλο. Στο συνεχίζει τη φάση καθώς ο διαιτητής ο κ. Αγγελάκης άφησε το πλεονέκτημα. Ο Προβίδας μονομαχεί με τον Πλίτσι. Καταφέρνει ο Προβίδας να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Κάνει την προσπάθεια μόνο του στο σουτ και τελικά είναι ο τερματοφύλακας ο Καλούδης αυτός ο οποίος θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Δεξιάρχης πιο πλάγια για τον Μάρζετς και αυτός προσπαθεί να βρει τον Πολυζωίδη και τα καταφέρνει. Πολυζωίδης για τον Προβίδα. Κάνει την προσπάθεια ο Προβίδας μόνο στο σουτ πάνω από την εστία του Καλούδη. Ο Λόμπας μαρκάρεται από τον Κρούνιτς και στη συνέχεια ο ταξιάρχης ολοκληρώνει την προσπάθεια του Σέρβου. Βαλκάνης για τον Πολυζωίδη και αυτός για τον Μάρζετς. Ο Μάρζετς προσπαθεί να βρει τον Πολυζωίδη, θα καταφέρνει όμως τελευταία στιγμή. Πραγματικά την τελευταία στιγμή είναι ο Μεσερδής ο οποίος με αυτοθυσία πέφτει στα πόδια του Πολυζωίδη. Λόμπας. Ο Λόμπας προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του, φτάνει η μπάλα στον Ιππυρώτη, το σούτ του Ιππυρώτη και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 0-2 για τον Πανσεραϊκό.
Ο υπηρώτης βρήκε κενό χώρο μπροστά του, λίγο έξω από το ημικύκλιο της περιοχής του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, εξαπέλυσε μια πραγματική βολίδα και η μπάλα καρφώθηκε στα δίχτυα της Λάρισας 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο και ο Πανσεραϊκός προηγείται 0-2 μέσα στο Αλκαζάρ. Η Λάρισα, η οποία είναι ιδιαίτερα επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθεί να πετύχει τη μείωση του σκορ. Βενέτης, μια προσπάθεια που ξεκίνησε μόνος του, αφήνει για τον Χρυσοστομίδη που πέφτει μέσα στην περιοχή. Ζητάνε όλοι πέναλτι. Ήταν ο Γκουζότης τελικά που έπεσε μέσα στην περιοχή του Καλούδη. Ζητάνε πέναλτι παίχτες και φίλαθλοι από τον κύριο Αγγελάκη. Τίποτα όμως, λέει ο Θεσσαλονικέας διαιτητής. Περνάει την αντίσταση του Γιωβάνοβιτς. Περνάει και τον Λόμπας, δίνει για τον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς έχει δυνάμεις, μπαίνει προς την περιοχή. Το σούτ του Κρούνιτς και βάλει στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Σίμο Κρούνιτς που πήρε μια υπέροχη μπαλιά μετά την προσπάθεια που έκανε ο αμυντικός ο Βενέτης, έφτασε μέσα στην περιοχή του Καλούδη και από το ύψος σχεδόν του πέναλτι έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ. Καρφώθηκε η μπάλα στο γάμα της εστίας του Καλούδη και ακριβώς το 56ο λεπτό της συνάντησης μείωσε το σκορ σε 2-1 για τη Λάρισα. Παυλίδης για τον Κατσάρα και πάλι Παυλίδης. Μια παλιά όμορφη για τον Κουζιώτη. Ο Κουζιώτης αποφεύγει και τον Μπουκάρα. Μπαίνει στην περιοχή ο Κουζιώτης στο σουτ. Στο δεύτερο δοκάρι ο Πολυζωίδης και είναι το 2-2. Η οποία βέβαια πανηγυρίζεται έξαλλα από όλους εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ. Στο 17ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου η Λάρισα ισοφαρίζει τον Πανσεραϊκό και βλέπετε πως πανηγυρίζουν όλοι οι Λαρισαίοι. Έχουν γίνει ένα κουβάρι, ο Γιάννης ο Προβίδας παροτρύνει τους φιλάθλους να φωνάξουν. Ο Πάτινος αποφεύγει τον Μάρζετς, κάνει μια παλιά για τον Γιωβάνοβιτς που δεν είναι σε θέση offside. Τη σέντρα του Γιωβάνοβιτς στο δεύτερο δοκάρι και χάνεται μια εκπληκτική ευκαιρία για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Καθυστερεί, δίνει για τον Κατσάρα που έρχεται από πίσω για να βοηθήσει. Ο Κατσάρας αλλάζει παιχνίδι για τον Κρούνιτς. Κρούνιτς, όμορφη προσπάθεια. Δίνει για τον Κουζιώτη που βρίσκεται δεξιά. Σέντρα του Κουζιώτη, ο Προβίδας προσπαθεί για την κεφαλιά και είναι το corner. Ο Μπουκάρας είναι που δίνει για τον Παπαγεωργίου και αυτός για τον Βάλβη που πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ο Βάλβης μόνος του μέσα στην περιοχή. Το σούτ του Βάλβη, η μπάλα στο δοκάρι. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να κάνει το 3-2 μετά από το σούτ που έκανε ο Βάλβης που είχε περάσει μόλις το παιχνίδι. Ο Βάλβης για τον Αντεμάρ με τη μία, ο Αντεμάρ προσπαθεί και βρίσκει τον Λόμπας μέσα στην περιοχή. Το πλασέ του Λόμπας αποκρούει εντυπωσιακά. Και βέβαια είναι ένα σίγουρο σούτ, σίγουρο γκολ που σώζει ο Νίκος Ογκούλιος. Δίνει στο Μάρζετς. Ο Μάρζετς μπαίνει προς την περιοχή. Κάνει μια παλιά για τον Προβίδα. Βγαίνει ο Προβίδα στο πλασέ που κάνει και η μπάλα περνάει πάνω από την εστία του Καλούδη. Όμορφη προσπάθεια από τους παίκτες της ΑΕΛ. 81ο λεπτό. Το φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός, ο Λόμπας θα είναι εκτελεστής. Απευθείας ο Γκούλιος με γροθιές και στη συνέχεια ο Παυλίδης είναι αυτός που θα απομακρύνει. Η κεφαλιά στην αγκαλιά τροματοφύλακα της Λάρισας από τον Αγγελίνα. Η πρώτη αυτή επιθετική προσπάθεια στους δέκτες του Μάκης Αγγελίνας και έδωσε μια προσπάθειά του. Εδώ βλέπετε μια προηγούμενη προσπάθεια, δευτερόλεπτα νωρίτερα με πρωταγωνιστή τον Νταβόρ Γιακόβλεβιτς, πάνω στον οποίο όμως έπεσε ο Τάσος Βενέτης διώχνοντας την μπάλα κόρνερ. Ο Εθνικός Αστέρας που από τα πρώτα λεπτά πιέζει, αναζητώντας τους διαδρόμους που θα τον φέρουν κοντά στην αιστεία του Γκούλιου και στο γκολ, διαμαρτύρονται για μια φάση που έγινε λίγο νωρίτερα με πρωταγωνιστές τον Βενέτη και τον Γιακόβλεβιτς. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Ο Γιακόβλεβιτς μπήκε μέσα στην περιοχή, έπεσε στη συνέχεια στο έδαφος, αλλά ο Μίτας άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δεν έχουν δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση. Σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που δείχνουν να ελέγχουν τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίκτυα, το 1-0 όμως από τον Σταματούκο. Μετά την έξοδο την αποτυχημένη του Γκούλιου, ο Σταματούκος θα στείλει την μπάλα με κεφαλιά στα δίκτυα και από αυτή τη στιμένη φάση το σκορ ανοίγει. Κοιτάξτε εδώ ξανά τη φάση. Ο Σταματούκος με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα εκμεταλλευόμενος την άστοχη έξοδο του 18χρονου ονοφύλακα της Λάρισας του Γκούλιου. 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Σταματούκου στο 23. Αθνικόβιτς ο οποίος έκανε μια αλλαγή λίγο νωρίτερα. Στο 28 απέστειλε από το παιχνίδι τον συμπατριώτη του, τον Ντέγιαν Ραντόικοβιτς, και έβαλε στη θέση του τον Κώστα Κουταρέλα, ένα νεαρό. Εδώ τώρα ο Πολυζωίδης προσπάθησε να τα κατάφερε. Το σουτ στη συνέχεια από τον Κρούνιτς απέκρουσε ο Γκόλε. Αυτή η αλλαγή λοιπόν, η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι από την πλευρά της Λάρισας.
με τον νεαρό Κουταρέλα να μπαίνει στη θέση του Ραντόικοβιτ. Ο Κρούνιτς προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους για την νηστεία του Χωσάδα. Να, το Σέσδο για παράδειγμα. Δέκτε σας, ο Σίμο Κρούνιτς. Διακόβλεβιτς που εκτός από ικανός στο να κρατάει την μπάλα είναι και ικανός στο να σουτάρει δυνατά από μέση μακρινή απόσταση. Γι' αυτό τον βλέπετε κοντά στην μπάλα τώρα, έτοιμο να σουτάρει το φάουλ που ο ίδιος κέρδισε. Πολύ καλό το χτύπημα. Κόρνερ από την επέμβαση του Γκούλιου. 30 φίλοι. Συνεχίζει το παιχνίδι καθώς θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τη φάση ο Φράντζος. Το γύρισμα για τον Γιακόβλεβιτς, 2-0. Ο Νταβόρ Γιακόβλεβιτς, ένας κλασικός παίχτης ευκαιρίας. Δεν αφήνει αυτή που του παρουσιάστηκε να πάει χαμένη. Έτσι λοιπόν στο 76 ο Εθνικός Αστέρας αποκτά μια διαφορά 2 γκολ από την Λάρισα. Σιγουρεύει σε εισαγωγικά αυτή την διαφαινόμενη νίκη του. Ο Γιακόβλεβιτς κάνει τα 34 γκολ σε 33 αγωνιστικές. Κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των αμυντικών της Λάρισας. Κοιτάξτε εδώ ξανά την φάση. Ο Γιακόβλεβιτς ήταν βέβαια εκτεθειμένος, αλλά θεωρήθηκε ότι ο Φρόντζος που έγινε κάτω από τις μπάλες στο ξεκίνημα αυτής της φάσης δεν επηρεάζει τη φάση. Στη συνέχεια είδατε τον Γιακόβλεβιτς να πλασάρει και εδώ έχετε την ευκαιρία να δείτε από άλλη μια κάμερα την φάση επιτυχίας του δεύτερου γκολ των γηπεδούχων από τον Ντάβορ Γιακόβλεβιτς. Τέκος για τον Γιακόβλεβιτς. Ευκαιρία για το 3-0. Κόρνερ τελικά. Γιακόβλεβιτς έκανε το πλασέ. Ενώ εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε από την πάσα του Κιζηρίδη τον Κουταρέλα που έφτασε μια ανάσα από τη μείωση του σκορ λίγο νωρίτερα στο 86. Πλην όμως το πλασέ όπως είδατε πέρασε κάτω από τον Χωσάδα και δίπλα από το αριστερό δοκάρι της Εστίας Κλάρισσας. Out, έμεινε έτσι το 2-0. Και εδώ στο φάουλ που ο Τσεβάνος δίνει για τον Τσέροβιτς, αυτός πλάγια για τον Πινιάρα. Πινιάρας συρτή παλιά μέσα στην περιοχή εκεί που είναι ο Μπαξεβάνος. Περνάει το σουτ πάνω στην αγκαλιά όμως του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Κοτάκος βρίσκει τον Μάρτζετς. Αυτός έξω από την περιοχή, το πλασέ στο δοκάρι. Ένα τεχνικό σουτ από τον Ντάριους Μάρτζετς. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Τσικμίσουλου και στη συνέχεια πέρασε out. Πιστεύω ότι είχαμε δει. Δεν είναι σε θέση offside. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, το πλασέ και το 0-1. Το 0-1 στο 21ο λεπτό της συνάντησης, το οποίο καταχειροκροτείται από τους Λαρισαίους φιλάθλους. Μπήκε μέσα στην περιοχή ο Δημητριάδης, δεν ήταν σε θέση offside. Έκανε το shoot και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Γιώργου Παπαγιανόπουλου, γράφοντας το 21ο λεπτό το Λάρισα Λίκη 0-1. Για μας έχει χώρο μπροστά το Μάρτζες, προτιμάει να δώσει το Χρυσοστομίδη. Η σέντρα απευθείας στο Χρυσοστομίδη, ο Κρούνιτς το σουτ ψηλά όμως πάνω από την εστία του Τσικμίσογλου. Χρυσοστομίδης για τον Κρούνιτς. Ο Κρούνιτς κλείνει προς το κέντρο το σουτ, συχτό όμως στην αγκαλιά του Τσικμίσογλου. Μουστακίδης, μια προσπάθεια μόνος του. Ανοίγει μπροστά για τον Δημητριάδη και πάλι το πλασέ του Δημητριάδη. Αυτή τη φορά όμως δεν βρίσκει στόχο. Περνάει πάνω από την εστία του Γιώργου Παπαγιανόπουλου. Πολύ καλή ευκαιρία για τους Λύκους να κάνουν το 0-2. Πολυζωήδης έξω από την περιοχή. Λάθος παλιά, όμως νέα κεφαλιά από τον Πολυζωήδη. Φτάνει μπάλα στον Κρούνιτς, το σούτ από τον Κρούνιτς πάνω από την εστία του Τσικμίτσογλου. Κρούνιτς η σέντρα για τον Ραντοϊκόβιτς, η κεφαλιά που γίνεται. Περνάει το δοκάρι. Προσπαθεί ο Πολυζωήδης, δεν καταφέρνει όμως να κάνει δεύτερη κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι για τη Λάρισα. Είναι ο Ραντοϊκόβιτς αυτή τη φορά που έπιασε την κεφαλιά. Ο Τσικμίτσογλου έδιωξε την μπάλα, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και πάλι. Και στη συνέχεια ο Πολυζωήδης δεν κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά. Οι αμυντικοί των Λύκων έδιωξαν την μπάλα σε κόρνερ 2 λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα περνάει ο Παπαδόπουλος και το σουτ που γίνεται από τον Ραντοϊκόβιτς. Τρομερή ευκαιρία. Ο Ραντοϊκόβιτς με τον Πολυζωήδη μπερδεύτηκαν. Το σουτ που έκανε ο Ραντοϊκόβιτς έδιωξε ουσιαστικά την μπάλα out. Ενώ ο Πολυζωήδης τα βάζει με το συμπαίκτη του. Η μπάλα φτάνει στον Πολυζωήδη. Έξω από την περιοχή ο Πολυζωήδης γυρίζει το σουτ, την μπάλα στον Κουταρέλα, μόνος του, το σουτ πάνω στον τερματοφύλακα του Τσακμίσογλου. 57ο λεπτό, ένα φάουλ για τους Λύκους, το οποίο θα εκτελέσει ο Τσέροβιτς απευθείας, αλλάζει πορεία η μπάλα. Όμως ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος αλλάζει και αυτός πορεία στο σώμα του και μπλοκάρει για τον Κοτάκο. Αυτός για τον Κρούνιτς.
Ο Κρούνης βρίσκει τον Κουταρέλα μέσα στην περιοχή. Ο Κουταρέλα στο σουτ πάνω από την εστία του Τσικμίσογλου. Ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα και πάλι με τον Κουταρέλα. Ο νεαρός καλός, αλλά δεν μπορεί να βρει το στόχο του και να πετύχει το τέρμα που θα ισοφαρίσει η Λάρισα. Είναι ότι Κρούνης υπεραβεύσαν. Πρόταση